Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο πρώτο βήμα, στην πρώτη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Start. Μαζί και σήμερα θα δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και πάμε να ξεκινήσουμε με το τρίπτυχο των προτεραιότητων της κυβέρνησης, τις δύσκολες μάχες στο πεδίο της καθημερινότητας. Μετά το μήνυμα της κάλπης της 9ης Ιουνίου, από το Μαξίμου επενδύουν σε μια ατζέντα καθημερινότητας, ρίχνοντας το βάρος σε τρεις κρίσιμους τομείς: της υγείας, της παιδείας και της ακρίβειας. Ουσιαστικά από το κυβερνών κόμμα θέλουν να επιταχύνουν μια σειρά κινήσεων σε θέματα πρώτης γραμμής και αυτό που υπογραμμίζεται είναι πως δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική κόπωση. Η προσοχή στρέφεται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την καθημερινότητα του πολίτη, σημείωσε την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός, δίνοντας ένα στίγμα των κυβερνητικών πρωτοβουλίων το επόμενο διάστημα. Στις κινήσεις που δρομολογούνται αναφέρθηκε και στην εβδομαδιαία του ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας μεταξύ άλλων. Στον τομέα της υγείας, η έναταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί μία από τις μείζονες προτεραιότητες και στο πλαίσιο αυτό μπαίνουν σε εφαρμογή συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, δίνονται νέα κίνητρα για να καλυφθούν τα κενά σε γιατρούς στα απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας και σε ορεινές περιοχές. Τριπλασιάζεται το καθαρό μηνιαίο επίδομα για τις άγονες περιοχές και θεσμοθετείται επιπλέον επίδομα για συγκεκριμένες ειδικότητες στις περιοχές αυτές. Στον τομέα της παιδείας, για την επόμενη σχολική χρονιά ανακοινώθηκαν 10.000 μόνιμοι διορισμοί όλων των ειδικοτήτων. Από τις 10.000 θέσεις, περίπου οι μισές αφορούν αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών, ενώ οι υπόλοιποι διορισμοί αφορούν την κάλυψη κενών που έως σήμερα καλύπτονταν με αναπληρωτές. Στόχος είναι να μειωθεί τουλάχιστον κατά 50% ο αριθμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Στη μάχη με την ακρίβεια, στο μέτωπο της αποκλιμάκωσης των τιμών, η μάχη συνεχίζεται. Είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μαξίμου. Η εκτίμηση στο κυβερνών κόμμα είναι πως τα δύσκολα είναι πλέον πίσω, ωστόσο αναγνωρίζεται πως ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Σε περίπου 9 εβδομάδες στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός θα ξεδιπλώσει τις επόμενες κινήσεις στο πεδίο της οικονομίας. Οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται αφορούν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα. Τους μισθωτούς, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ μέχρι το 2027 και ο μέσος μισθός στα 1.500. Τους συνταξιούχους, θα υπάρξει νέα αύξηση των συντάξεων το 2025, ενώ στο τέλος του χρόνου θα δοθεί μια έκτακτη ενίσχυση σε όσους δεν θα πάρουν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Τους εργοδότες, θα υπάρξει νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στις αρχές της νέας χρονιάς. Τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος. Επίσης, ως το τέλος του 2024 θα τρέξουν παρεμβάσεις στο στεγαστικό πεδίο και δρομολογείται ο πρώτος διαγωνισμός για την κοινωνική αντιπαροχή μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, ένα ακόμα πρόγραμμα σπίτι μου που θα απευθύνεται σε άτομα 50 ετών, αλλά και παρεμβάσεις στο Airbnb. Στο οικονομικό επιτελείο τα κομπιουτεράκια έχουν πάρει φωτιά, καθώς στόχος είναι οι όποιες παρεμβάσεις κλειδώσουν να είναι κοστολογημένες. Και για το σκοπό αυτό θα συνεχιστούν οι συσκέψεις μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και θα οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο. Και από την κυβέρνηση πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κασελάκης μίλησε σήμερα το πρωί στο Μέγκα, άφησε νέες αιχμές κατά Τσίπρα και μάλιστα είπε μεταξύ άλλων ότι όταν εγώ ανέλαβα τρόλ δεν, από όταν εγώ ανέλαβα τρόλ δεν πληρώνονται. Να αρχίσουμε τη συζήτηση για τις συγκλήσεις, ανέφερε και για τη χώρα μας, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Για ακόμα μια φορά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε υπονοούμενα για την περίοδο του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αριστερά έχει πλέον τη μεγαλύτερη επιρροή, αλλά εστίαση στις διαφορές του συστήματος της Γαλλίας. Η σύγκληση στο δικό μας σύστημα πρέπει να γίνει σταδιακά και βάσει προγραμμάτων, διευκρίνησε. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ τραπεζικά χρέη δεν έχουμε. Χρέη σε προμηθευτές έχουμε, ανέφερε στη συνέχεια για τα οικονομικά των κομμάτων. Λύση δεν έχουμε βρει στην Αυγή ακόμα, αλλά υπάρχει επικοινωνία. Το έχει αναλάβει η Οικονομική Επιτροπή, είπε, και πρόσθεσε ότι θα συζητηθεί στην Πολιτική Γραμματεία την Πέμπτη το μεσημέρι. Σε άλλο σημείο, είπε, ο κ. Κασελάκης κατηγορείται για ό,τι κάνει. Δεν έχω βρει χρήματα που δίνονται σε τρόλ. Στο ΣΥΡΙΖΑ που ηγούμαι εγώ, δεν υπάρχουν κονδύλια που πάνε σε τρόλ, απάντησε σε σχετικό ερώτημα, υπονοώντας ότι στο παρελθόν πιθανό να ίσχυε. Έχει συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή 6 φορές και η Πολιτική Γραμματεία περισσότερες. Έχω συναντηθεί με τους βουλευτές, συν τη συνάντηση στις Πέτσες, άρα η προσωπική επαφή με στελέχη και όργανα έχει υπάρξει έντονη και στενή. Είναι στερεότυπο και προκατάληψη για τα όργανα. Προφανώς υπάρχουν διαδικασίες, γι' αυτό είπα θα σας ταράξω στη συλλογικότητα, απάντησε σε σχετικό ερώτημα για το κάθε πότε συγκαλούνται τα όργανα του κόμματος. Πρέπει πλέον να διαχειριστούμε καταστάσεις που λίμναζαν στο κόμμα, πρόσθεσε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαμάχη. Εγώ έκανα το ερωτηματολόγιο το Φεβρουάριο και τόλμησα να ρωτήσω τα μέλη του κόμματος. Το ίδιο το καταστατικό λέει πως χρειάζεται καταστατικό συνέδριο για να αλλάξει.
Αυτό που παρουσίασα στην ομιλία μου δεν ήταν προτάσεις, ήταν ιδέες. Μπορεί να αλλάξω, ανέφερε σε ερώτηση για την αντιπαράθεση σε εσωκομματικό πεδίο. Δεν ισχύει η απάντηση όταν υπόθηκε ότι ο Γιώργος Τσίπρας και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος έφυγαν σαν αργόμισθοι. Δεν στοχοποιώ κανέναν και καμία. Είπε πως κάθε μέλος μπορεί να προσφέρει κάτι. Θα συνεργαστώ με την κυρία Νοτοπούλου για προτάσεις στέγασης αμαία, πρόσθεσε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να πούν ότι η εξωματική αντιπολίτευση μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για σύγκληση στην κέντρο-αριστερά. Και να στηρίξει τον πρόεδρο να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, είπε, τονίζοντας πως αυτό ισχύει για όλους, άρα και για τον Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα προσέφερε πάρα πολλά στη χώρα μας. Ήταν ανήθικο που η προπαγάνδα είχε ορίσει τον Αλέξη σαν μπαμπούλα, τόνισε. Τέλος, σε ερώτημα για τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: Η Κουμουνδούρου δεν νοικιάζεται ούτε πωλείται. Μου αρέσει αυτή η περιοχή. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δασικές πυρκαγιές, τις παράνομες κατασκευές στις παραλίες. Ο Άριος Πάγος, λοιπόν, παίρνει μέτρα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και έχει ως δόγμα τις κατεδαφείς και τα αυτόφορα. Το εισαγγελικό δόγμα κατεδαφίσεις και αυτόφορο με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, υδάτινου και δασικού, αλλά και των ανθρώπινων ζώων που θρυνούμε κάθε χρόνο από τις πυρκαγιές, περιγράφει με απόλυτη ευκρίνεια προς τις αρμόδιες αρχές η αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αναστασία Μασούρα, με εγκύκλειό της που αποκαλύπτει το δικαστικό.gr. Η έμπειρη εισαγγελική λειτουργός καταγράφει αφενός τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και καθιστά σαφές το νομικό προστάσιο που οφείλουν να τηρούν εισαγγελείς, αστυνομία και πυροσβεστική. Με αφορμή το μεγάλο αριθμό παραβάσεων των διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και των πολλών πυρκαγιών στη χώρα, οφειλωμένων σύμφωνα με στατιστικές σε ποσοστό 95% σε ανθρώπινο παράγοντα, οι οποίες έχουν ως συνέπεια ακόμα και το θάνατο ανθρώπων, πλην της προκαλούμενης τεράστιας οικολογικής καταστροφής και της αλλοιώσης του περιβάλλοντος. Αναφερόμενη στο νομικό πλαίσιο για την προστασία του Αιγαίου και των δασών, στέλνει συγκεκριμένο μήνυμα για τους παραβάτες. Πρώτον, δραστηριότητες ή επιχειρήσεις που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προκαλούν ρήπανση αυτού. Δεύτερον, την κατασκευή κτισμάτων και γέννη τοποθέτηση κατασκευασμάτων στο γυναικείαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κήτης πλεύσιμου ποταμιού. Αν έχει επέλθει στον Αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα, τη ζώνη λιμένα, τη μεγάλη λίμνη, πλεύσιμο ποταμό, όχθη ή παρόχθια ζώνη μεγάλης λίμνης ή πλεύσιμο ποταμού, οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στις περιπτώσεις παραχώρησης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2971 του 2001 της απλής χρήσης, να ελέγχεται αν εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον Αιγιαλό, την παραλία, την όχθη κτλ. Ζητεί δε προσοχή και επιτήρηση για τις δασικές πυρκαγιές και να στέλνουν στο αυτόφορο όσους αυθαιρετούν στο δάσος και να προχωρούν στην κατεδάφιση και καταστροφή των ανεγυρώμενων ή ανεγερθέντων προσφάτως κτισμάτων και των πάσης φύσεως κατασκευών ή δεντροφυτεύσεων. Και στην επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Εν τέλει, δε στην αυτοδύναμη ανάκτηση της νομής και κατοχής για λογαριασμό του δημοσίου. Επίσης, να ενημερώνουν αμέσως τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών για τις ενεργειές τους συντρεχούσης δε περιπτώσεως να ζητούν τη συνδρομή του. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε να δούμε την εξέλιξη στις φυλακές Ιωαννίνων σε αυτή την υπόθεση την οποία παρακολουθούμε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ ο κύριος Πάνου, το οποίο θα δούμε. Έως και 100.000 ευρώ το μήνα έμπαιναν στο κελί του βάρων των ναρκωτικών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο real.gr. Μια καλωστημένη επιχείρηση εισπράξης χρημάτων από τη διακίνηση ναρκωτικών είχαν στήσει μέσα στις φυλακές Ιωαννίνων σοφρονιστικοί υπάλληλοι και κρατούμενοι, αποσπώντας τεράστια ποσά. Την παρατράπεζα που είχε αναπτύξει μέσα στις φυλακές Σταυρακίου στα Ιωάννινα ένας Αλβανός βαρυπινίτης με το παρατσούκλητο αφεντικό, με τη βοήθεια διοικητικών υπαλλήλων του σοφρονιστικού καταστήματος, κατάφεραν να σπάσουν οι αστυνομικοί των αδιάφορων της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπογράφει ο Θεοδόσης Πάνου στο real.gr, όπως αποδείχτηκε από τις έρευνες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ο βαρυπινίτης, ο οποίος είχε συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τους υπαλλήλους που συνελήφθησαν, έβαζε στο κελί του ακόμα και έως 100.000 ευρώ κάθε μήνα, τα οποία έμπαιναν στις φυλακές σε μικρότερα ποσά. Μετά την ευνηδιαστική επιχείρηση των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας στο σοφρονιστικό κατάστημα στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα. Ανάμεσά τους, ο Αλβανός βαρυπινίτης, ο υποδιευθυντής των φυλακών, ένας αστυνομικός και μια διοικητική υπάλληλος. Όλοι τους αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες με βάση τα στοιχεία που εντόπισε σε βάρος τους η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας.
Οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού καταστήματος στα Ιωάννινα έκαναν τα στραβά μάτια προκειμένου ο Βαρυπινίτης να κάνει τις συνεννοήσεις με τους ανθρώπους του εκτός των φυλακών. Οι άνθρωποι αυτοί διακινούσαν για λογαριασμό του βαρών των ναρκωτικών μεγάλες ποσότητες ουσιών τόσο στην Κέρκυρα όσο και στα Ιωάννινα. Την ίδια στιγμή περνούσαν τα χρήματα μέσα στις φυλακές ώστε το αφεντικό να διάγει έναν άνετο και πολυτελή βίο αλλά και να ελέγχει όπως όλα δείχνουν το σοφρονιστικό κατάστημα. Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φρόντιζαν όταν οι άνθρωποι του Βαρυπινίτη μετέφεραν τα χρήματα στις φυλακές να πλαστογραφούν τα παραστατικά παραλαβής. Με αυτόν τον τρόπο φαίνονταν πως τα χρήματα που του έδιναν ήταν ακριβώς αυτά που ορίζει η νομοθεσία ότι δικαιούται να έχει ένας κρατούμενος για να καλύπτει τις άμεσες ανάγκες του. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες των αδιάφερων της ελληνικής αστυνομίας, το αφεντικό ουσιαστικά ξέπλαινε τα χρήματα στο κηλικείο των φυλακών αλλά και στην αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία βέβαια υπερκοστολογούνταν προκειμένου να δικαιολογούνται τα ποσά. Όσον αφορά τον αστυνομικό που συνελήφθη, όπως προκύπτει από την έρευνα, φαίνεται να έκανε τις εξωτερικές δουλειές του Βαρυπινίτη, να μαθαίνει πότε θα περάσουν τα χρήματα στις φυλακές και παράλληλα να τον ενημερώνει πότε θα γίνονταν ευνηδιαστικός έλεγχος από την αστυνομία στα αγγελιά των κρατουμένων στις φυλακές Σταυρακίου. Ο κρατούμενος είχε στήσει εκτός φυλακών ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης στην Ελλάδα, ενώ τα μέλη του κυκλώματος που έλεγχε ο βαρόνος των ναρκωτικών εισήγαγαν τεράστιες ποσότητες χασίσης και κοκαίνης από την Αλβανία, με τολικό προορισμό την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα. Αίσθηση προκαλούν οι συνομιλίες που είχε ο κρατούμενος, ο οποίος δρούσε ως αφεντικό των φυλακών, με τον υποδιευθυντή του σοφρονιστικού καταστήματος. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός είναι ένας από τους μεταξύ τους διαλόγους. Σε αυτόν, ο Βαρυπινίτης ενημερώνει τον υποδιευθυντή πως θα διακινήσει μεγάλη ποσότητα κοκαίνης και στη φυλακή θα φτάσει τμηματικά ένα ποσό, όχι λιγότερο του 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα ήταν το καθαρό κέρδος. Ένα δέμα να περάσει 100 κιλά κόκα, φίλε, 1 μύριο καθαρό στην τσέπη, 2 εκατομμύρια, και εγώ θα πουλήσω 3, θα βγάλω 1 εκατομμύριο, ήταν η επίμαχη φράση του κρατούμενου προς τον υποδιευθυντή. Σε άλλο διάλογο που έχει καταγραφεί από τους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας, τόσο ο υποδιευθυντής όσο και οι διοικητικοί υπάλληλοι που συνελήφθη αντιδρούν για τα συχνά και μεγάλα ποσά που παίρνουν μέσα στη φυλακή, εκφράζοντας την ανησυχία τους πως θα τους αντιληφθούν και θα γίνει έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βράδυ της Πέμπτης η ασφάλεια Ιωαννίνων έκανε νέο ευνηδιαστικό έλεγχο στις φυλακές της πόλης, όπου μέσα σε φρεάτιο ανακάλυψε κρυμμένες τουλάχιστον 200 μικρές συσκευασίες κοκαίνης, έτοιμες προς πώληση, κινητά, μετρητά και όπλα. Ύστερα από αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη ποσότητα που κατασχέθηκε να είναι μέρος των 100 κιλών κοκαίνης που είχε εισαγάγει από την Αλβανία ο Βαρυπινίτης και την οποία είχε διακινήσει ίσως ακόμα και μέσα στις φυλακές. Πίσω στα δικά μας, πάμε στο ζήτημα με τους φωτεινούς σηματοδότες. Επαναλειτουργούν τα φανάρια στο Τζάβρου, εξυγχρονίζονται όλοι οι κόμβοι, λένε οι αρμόδιοι φωτεινών σηματοδοτών. Με καθυστέρηση μένει, η οποία οφείλεται στο σαθρό προϋπάρχον σύστημα, αλλά δόθηκαν και πάλι σε λειτουργία οι φωτεινοί σηματοδότες στον κόμβο του Τζάβρου. Το νέο σύστημα εξασφαλίζει σταθεροποίηση τάσης και εφαρμογή επανεκκίνησης έπειτα από διακοπή στην ηλεκτροδότηση, χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπήρχαν στο παλιό σύστημα. Σχετικά ενημερώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού Γιώργος Μάμαλος. Μετά από προσπάθειες 10 και πλέον ημερών, τέθηκαν σε λειτουργία, σε επαναλειτουργία οι φωτεινοί σηματοδότες στην περιοχή του Τζάβρου την Παρασκευή το νωρίς το απόγευμα. Από εξειδικευμένο έτσι συνεργείο της αναδόχου εταιρείας. Οι φωτεινοί σηματοδότες, έχω πει, οι συγκεκριμένοι, όπως και όλοι στο εύρος του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, είναι μιας άλλης εποχής, θα έλεγα, είναι με παλαιωμένα συστήματα, σιγά σιγά αντικαθιστούμε αυτά τα συστήματα και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε προβλήματα, τα τόσο συχνά προβλήματα που είχαμε μέχρι σήμερα. Πρώτη στην προτεραιότητα για μας, για την Περιφερειακή Αρχή, για τον Περιφερειάρχη, για όλους μας, είναι η ασφάλεια των συμπολιτών μας, η ασφάλεια των εποχουμένων στους δρόμους, όχι μόνο των συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών μας, γιατί θέλουμε να είμαστε ένας καλός και ασφαλής προορισμός. Χρειάστηκε να αλλάξουμε όλες τις καλωδιώσεις, πάνω από 500 μέτρα καλωδιώσεις. Υπήρχε και ένα πρόβλημα στο πίνακα, καθώς επίσης και στα φανάρια, στα ίδια τα φανάρια. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες αυτές, αποκαταστάθηκε η βλάβη. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την παρέμβασή μας εκεί στην περιοχή του Τζάβρου. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή, τώρα δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα, αλλά θα επανέλθουμε ούτως ώστε ο πίνακας, ο οριστικός πίνακας, καινούριος πίνακας, να τοποθετηθεί με όλα τα εξαρτήματα μέσα και όποιες άλλες παρεμβάσεις χρειάζονται, και έτσι να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον.
όλοι οι κόμοι θα αλλάχτούν σε όλο το εύρος του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Δηλαδή, τελειώνοντας, να φανταστείτε, τελειώνοντας με τον Τζάβρου, θα πάμε να γίνει η πλήρης αποκατάσταση του κόμβου της ΕΚΑΤΗΣ. Θα ολοκληρώσουμε την παρέμβασή μας στην Εθνική Παλιοκαστίτσας και μετά θα πάμε και στο υπόλοιπο μέρος του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, από το Βορρά μέχρι τον Νότο. Και εμείς βρήκαμε αυτήν την εργολαβία, η οποία ήταν από το 2021, αν δεν απατώμε. Ήταν κολλημένοι, είχαν παραγγελθεί τα ανταλλακτικά, τα οποία έχω πει πολλές φορές ότι οι Καραφάν ήταν, θα έρχονταν πιο γρήγορα από τη Γαλλία. Περιμένανε αυτά τα ανταλλακτικά η ανάδοχος εταιρεία. Τώρα που ήρθαν τα ανταλλακτικά, έρχεται και ο συγκεκριμένος εξειδικευμένος συνεργάτης της αναδόχου εταιρείας, ο ηλεκτρονικός από την Αθήνα. Οπότε τοποθετούνται ένας-ένας κόμβος και θα απαλλαχτούμε, πιστεύω, από αυτές τις συχνές βλάβες στο δίκτυο των φωτεινών σηματοδοτών σε όλο το εύρος. Λοιπόν, με τα φανάρια δρομολογείται το θέμα. Με το νερό δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε καταγγελίες από τον Αηγόρδη. Τουρίστες φεύγουν από τα καταλήμματα χωρίς να πληρώσουν γιατί δεν έχουν νερό. Επώνυμες καταγγελίες. Έχουμε πάρα πολλές περιοχές να μην έχουν νερό ή να μην έχουν νερό για αρκετές ώρες. Θα ακούσουμε τον κύριο Βάρελ να μιλά για τη Βόρεια Κέρκυρα, όπου και εκεί, όπως υποστηρίζει, είναι για πολλές μέρες χωρίς νερό χωριά της Βόρειας Κέρκυρας και τουριστικά καταλήμματα που δεν διαθέτουν δεξαμενές κάνουν δουλειά τους με βιτία. Ωραία πάμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Βαρέλης. Και ενώ οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σταδιακά διαμορφώνοντας συνθήκες καύσωνα, στην ήδη κατακλεισμένη από ξένους επισκέπτες άκρος τουριστική περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας, η αντιπολίτευση του Δήμου καταγγέλει μεγάλες διάρκειες διακοπές υδροδότησης, οι οποίες εξοργίζουν τους μόνιμους κατοίκους και προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια σε όλον αυτόν τον κόσμο που ήρθε να απολαύσει τις διακοπές του στο νησί. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Συμπαράταξης Ανεξάρτητων Πολιτών Βόρειας Κέρκυρας, Σπύρο Βάρελη, ο οποίος συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αυτόνομης πλέον Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης του Δήμου του, υπάρχουν καθημερινά πολλές διάσπαρτες βλάβες. Χωριά παραμένουν χωρίς νερό για 10 και 15 μέρες. Τα υψηλότερα σημεία των οικισμών έχουν από χαμηλή έως καθόλου πίεση. Ενώ οι επαγγελματίες του τουρισμού, ειδικότερα οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων, είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν δεξαμενές για τις ανάγκες των πελατών τους ή να προμηθεύονται νερό με βιτίο. Από την ημέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη, έχουμε στηρίξει όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, από τα ανταλλακτικά, τις αντλίες, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τις αναθέσεις, τον καθαρισμό, το προσωπικό, όλα. Τα έχουμε ψηφίσει όλα, γιατί είναι όντως μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δεν θέλουμε να παίξουμε καθόλου αντιπολιτευτικό ρόλο πάνω στο πρόβλημα του νερού και πιστεύουμε ότι έπρεπε να είναι καλύτερη η απόδοση. Υπάρχουν οι καινούριες διοτρήσεις που λειτουργούν από φέτος, έχουν προσφέρει αρκετό νερό παραπανήσιο, μπορεί και 5.000 κυβικά τη μέρα. Όμως δεν μπορούμε ακόμα να το διαθέσουμε στα δίχτυα που έχουν βλάβες που δεν συνδέονται. Υπάρχει μια αταξία ακόμα που δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν, μια ιστορία των γεωτρήσεων που μας έχει κοστίσει 1 εκατομμύριο δάνειο, έτσι, οι γεωτρήσεις που έγιναν στο Βορρά. Και έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε τα κοχρεολύσια. Υπάρχει ένα τεράστιο άνοιγμα με τη ΔΕΗ. Λειτουργούμε υπό την ανοχή πολιτικών πιέσεων στην ΔΕΗ και δεν κόβει το ρεύμα. 4 με 5 εκατομμύρια είναι το χρέωμα στη ΔΕΗ. Δεν μπορεί να πάει μακριά στη βαλίτσα. Πρέπει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Υπάρχουν μεγάλες περιοχές του Δήμου που δεν πληρώνουν ακόμα νερό. Δεν τους πηγαίνανε λογαριασμοί τόσα χρόνια. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή με επάρκεια η εταιρεία, παρόλες τις προστάσεις που καταβάλλονται. Ένα δεύτερο θέμα που έχει σχέση πάλι με την ίδια εταιρεία αφορά η κατάσταση στους βιολογικούς καθαρισμούς. Η κατάσταση σε 2 μεγάλα εργοστάσια του Σιδαρίου και της Κασιόπης είναι αφόρητη. Μια ευρύτατη περιοχή γύρω από το βιολογικό και τους αποδέχτες του βρωμάει κάθε βράδυ αφάνταστα. Έχει εξαγριωθεί ο κόσμος. Ο κόσμος πιέζει αφόρητα τους προέδρους, οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη για τη διαχείριση. Κάνουν χρυσές δουλειές στα βιτία που κουβαλούν ασταμάτητα νερό. Όποιοι έχουν υποδομές να κάνουν τέτοια χρήση, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν και τις αντίστοιχες υποδομές, δεν έχουν εφεδρικές δεξαμενές, δεν έχουν
τέτοια υποδομή που να μπορέσουν να βολευτούν και μέσα στα χωριά δεν έχουν και χώρους να κάνουν και τέτοιες υποδομές. Οι μεγάλες μονάδες προφανώς το λύνουν με τέτοιο τρόπο. Ασταμάτητη τροφοδοσία νερού με τα βυτεία. Ο κύριος Βάραλης μιλάει για τη Βόρεια Κέρκυρα. Ξαναλέω όμως ότι έχουμε σοβαρά θέματα σε πάρα πολλές περιοχές και στην κεντρική Κέρκυρα. Έχουμε επώνυμες καταγγελίες από τον Αηγόρδη και που φεύγουν τουρίστες, δεν πληρώνουν γιατί δεν έχουν νερό, αν είναι δυνατόν, αλλά και πάρα πολλές πρώην κοινότητες του πρώην Δήμου Αχιλίων αντιμετωπίζουν ζητήματα. Πάμε στις εκπτώσεις. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις, ολοκληρώνονται τέλη Αυγούστου. Πάμε να δούμε τι πρέπει να προσέχουμε εμείς οι καταναλωτές. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται το Σάββατο 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά στις 14 Ιουλίου, την πρώτη Κυριακή της περίοδου των εκπτώσεων, με το πλαίσιο ωραρίου να καθορίζεται 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στόχος του λιανικού εμπορίου για το φετινό καλοκαίρι είναι ο συνολικός τζίρος Ιουλίου και Αυγούστου να κινηθεί πάνω από τον περσινό πήχη των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ εκτιμάται ότι τα ποσοστά των εκπτώσεων στο ξεκίνημα θα κυμάνθουν από 30 έως 50% και προς το τέλος της δίμηνης εκπτωτικής περίοδου ίσως φτάσουν και στο 70%. Οι πέντε κλάδοι του λιανικού εμπορίου με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον κύκλο εργασιών των θερινών εκπτώσεων είναι ο κλάδος των ενδυμάτων και υποδημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, ο κλάδος των καλλυντικών και φαρμακευτικών ειδών, ο κλάδος των ρολογιών και κοσμημάτων, ο κλάδος των επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, ο κλάδος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι εμπορικοί σύλλογοι με επιστολές τους υπενθυμίζουν στα μέλη τους σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού την προσεχή Κυριακή ότι η νομοθεσία προβλέπει πως αν η εργασία του προσωπικού περιοριστεί μέχρι 5 ώρες, οι εργοδότες δεν έχουν υποχρέωση να χορηγήσουν άλλη μέρα ανάπαυσης. Οφείλουν όμως να καταβάλουν την αντίστοιχα ορομίστα για την παρασχέθησα εργασία με προσαύξηση 75%. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείχνουν οι εμπορικές επιχειρήσεις της Λιανικής στον τρόπο με τον οποίο θα προβάλλουν τη μειωμένη τιμή, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να είναι υπολογισμένη με απόλυτη ακρίβεια. Σε κάθε ανακοίνωση περιμείωσης τιμής πρέπει να υποδεικνύεται και να αποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφαρμόζει το κατάστημα για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε με εκπαίδευση. Αυτή τη φορά δεν θα μιλήσουμε για ελλείψεις και για προβλήματα. Θα μιλήσουμε για διακρίσεις. Θα μιλήσουμε για τον υπηαγωγείο του ποταμού. Μαζί μου θα είναι στο στούντιο η κυρία Σοφία Ψέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο πρωτοβήμα ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Start και χαίρομαι πάρα πολύ που θα σταθούμε στον χώρο της εκπαίδευσης να αναδείξουμε μια άλλη πλευρά που οι εκπαιδευτικοί την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και τη γνωρίζουν καλά και οι γονείς οι οποίοι ασχολούνται. Γιατί υπάρχουν και γονείς που λόγω υποχρεώσεων αυξημένων και όχι αδιαφορίας, το βάζω στην άκρη, δεν έχουν το χρόνο να διαπιστώσουν τι κάνει ρε παιδί μου, μια νηπιαγωγός, μια δασκάλα, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, πέραν της αυτονόητης καθημερινότητας που έχει στο σχολείο, τι λέει το Υπουργείο, τι πρέπει να κάνει κτλ. Οι περισσότεροι δίνουν την ψυχή τους στα παιδιά μας. Θυμίζω ότι τα παιδιά μας τα βλέπουν πολύ περισσότερο ίσως από ό,τι τα βλέπουμε εμείς. Θα μιλήσουμε για διάκριση, όπου για πρώτη φορά η Κέρκυρα μπαίνει στο χάρτη των διακρίσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Νηπιαγωγείο Ποταμού, κυρία Σοφία Ψερά, διευθύντρια του νηπιαγωγείου, είναι μαζί μου και την ευχαριστώ θερμά. Και διευθύντρια και νηπιαγωγός στο νηπιαγωγείο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή μου και χαρά μου να μιλάμε για την εκπαίδευση και μη τι άλλο για το νηπιαγωγείο μας. Χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί είδαμε ότι έχετε φέτος τη δυνατότητα να μας κάνετε ακόμα περισσότερο χαρούμενους, γιατί το νηπιαγωγείο μπήκε στο χάρτη και όχι μόνο το νηπιαγωγείο αλλά και η Κέρκυρα σε μια εκπαιδευτική διαδικασία που εκπαιδευτικές μονάδες ξεχωρίζουν για τις δραστηριότητές τους σε όλες τις βαθμίδες και εσείς έχουμε το χάλκινο βραβείο. Σωστά. Ακριβώς, είναι εδώ μπροστά μου. Το έχουμε μπροστά. Για να το δούμε λίγο. Βεβαίως. Θα το δούμε το βραβείο. Θέλω να βλέπω βραβεία. Εδώ είναι. Δεν το παίρνω για κάθε μέρα. Να το. Λίγο πιο ψηλά. Εδώ. Ωραία. Είναι σαν βιβλίο. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Είναι μαρμάρινο και είναι βιβλίο. Education Leader Awards, λοιπόν. Τι ακριβώς έγινε, πώς φτάσαμε εκεί? Λοιπόν, στο νηπιαγωγείο μας και θεωρώ σε πάρα πολλά νηπιαγωγεία στην Κέρκυρα και ανά την Ελλάδα,
γίνονται πολλές δράσεις, κυρίως βιωματικές. Mm-hmm. Γιατί στόχος μας είναι τα παιδιά να αγαπήσουν, είναι η πρώτη επαφή του παιδιού με την εκπαίδευση. Αυτό που λέτε είναι απόλυτα. Και είναι πολύ σημαντικό. Πλέον το νηπιαγωγείο είναι προδημοτική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική Έτσι. Εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο. Είναι λοιπόν βασικό στα πρώτα βήματα και η πρώτη επαφή που έχουν τα παιδιά με την εκπαιδευτική διαδικασία να είναι ευχάριστη. Πολύ σημαντικό. Να αποζητούν να έρθουν στο σχολείο. Έτσι. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Άλλωστε, εγώ θα ασπαστώ μία φράση και τίτλος βιβλίου του Fulgham Robert που έλεγε «Όσα χρειάζεται πραγματικά να ξέρω, τα έμαθα στο νηπιαγωγείο». Σωστό είναι αυτό. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη στο νηπιαγωγείο Ποταμού και νομίζω σε πάρα πολλά νηπιαγωγεία στον ομό μας. Είδα και πολύ ωραία εκδήλωση όταν έληξε η σχολική χρονιά. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Οι εκδηλώσεις μας γίνονται με γνώμονα αυτά που έχουν διδαχθεί τα παιδιά κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή, εμείς αυτό που βλέπουμε δεν είναι κάτι που έτυχε, είπαμε τι θα κάνουμε φέτος, ας κλείσουμε Όχι. έτσι. Έχει στόχο, Όχι. αρχή, μέση και τέλος. Η εκδήλωσή μας ήταν ένα ταξίδι μαγικό στην Ελλάδα που αγαπώ. Έτσι. Και αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα ενός ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning που συμμετέχουμε, ναι. στο οποίο προβάλαμε την Κέρκυρα μέσα από την Απίδαλο Ναύς, τα ανάκτορα, τα αξιοθέατά της σε Πολωνία, Κύπρο και Ρουμανία. Να πω κάτι εδώ. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μπαίνετε στη διαδικασία των προγραμμάτων. Όχι. Είναι κάτι που το κάνετε με αγάπη, μεράκι και για τα παιδιά να δώσουν κάτι παραπάνω και να διευρύνουν ορίζοντες. Γιατί θέλω να φύγει αυτή η κακή ρετσινιά, είτε μπέληδες που κάθονται Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Δίνετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Θεωρώ... Και αυτό θέλω να το καταλάβουμε όλοι μας. Σε όλους τους κλάδους υπάρχουν καλοί, κακοί, μέτροι, δεν το συζητώ. Στο δικό μας πρώτο, το δημοσιογραφικό. Αλλά είναι σπουδαίο αυτό που κάνετε. Θα σας πω, θεωρώ ότι το δικό μας λειτουργήμα, Έτσι. Γιατί λειτουργήμα είναι, αν το δούμε με αγάπη προς το παιδί, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει να δίνουμε τον εαυτό μας, γιατί τότε περνάμε κι εμείς καλά. Και να σας πω κάτι, είμαι 25 χρόνια τώρα στην εκπαίδευση, κάθε χρόνο μαθαίνω και κάτι από τα παιδιά, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Καθόλου περίεργο δεν μου φαίνεται. Μαθαίνω και χαίρομαι πάρα πολύ που ασπάζονται και συνάδελφοι, γιατί είναι ένα σχολείο που απασχολεί 10 συναδέλφους. Είναι λειτουργικά τετραθέσιο, mm-hmm. τα τελευταία χρόνια τετραθέσιο, πενταθέσιο. Αριθμεί γύρω στους 80 μαθητές. Παρακαλώ. Είμαστε 10 εκπαιδευτικοί εκεί, με 3 ολοήμερα τμήματα, 4 πρωινά, με καθηγήτρια αγγλικών. Mm-hmm. Παράλληλη στήριξη, αν χρειάζεται, που σε ένα μεγάλο σχολείο συνήθως χρειάζεται. Ναι. Φέτος λοιπόν ήμασταν 10 εκπαιδευτικοί. Είμαι εγώ και η κυρία Βάσο η κομμάτα που είμαστε μόνιμες. Ναι. Και κάθε χρόνο έχουμε την ατυχία να αλλάζουμε. Ατυχία γιατί είσαι που γνωρίζεσαι με τον συνάδελφο, πρέπει να γνωριστείς με τον επόμενο. Αλλά και ευτυχία να έρχονται νέα παιδιά και να κλέβουμε σε εισαγωγικά κι εμείς εμπειρίες και γνώσεις από τα νέα τα παιδιά. Θεωρώ ότι στον χώρο μας πρέπει να εξελισσόμαστε. Αυτή η ένταξη στα προγράμματα σημαίνει επιπλέον δουλειά για εσάς, επιπλέον ώρες. 100 ώρες, όχι αστεία. Έτσι. Μου λέγανε, σαν διευθύντρια έχεις και μειωμένο ωράριο. Ναι. Υποτίθεται είχα 20 ώρες να εργαστώ την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι εγώ 12 η ώρα έπρεπε να φύγω κάθε μέρα από την τάξη. Πήγαινε 7.30 το πρωί και έφευγα 4 το απόγευμα. Και πολλές φορές έκανα και το βράδυ δουλειά στο σπίτι. Ναι, γιατί δεν βγαίνει έτσι δεν ένα βγαίνει, πρόγραμμα. Όχι. Γιατί ο στόχος δεν ήταν το βραβείο, ήταν να εξελιχθεί το πρόγραμμα σωστά στα παιδιά. Ξέρετε. Αλλά ήρθε και το βραβείο. Ακριβώς. Στόχος είναι να περνάνε τα παιδιά καλά. Έτσι. Περνώντας καλά τα παιδιά, περνάμε κι εμείς. Και να βλέπουμε ότι εξελίσσεται όλο αυτό το κομμάτι το εκπαιδευτικό και ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι. Και οι στόχοι που έχει θέσει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα που φέτος για πρώτη φορά μπήκε σε εφαρμογή mm-hmm. επίσημα, έγινε πράξη. Όταν ξεκινήσατε να υλοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα, φανταζόσασταν ποτέ το τέλος της διαδρομής ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη? Όχι. Δεν πήγαμε... Εμείς πήγαμε για τη διαδρομή και όχι για το αποτέλεσμα. Αυτό έχει ήταν ένα κίνητρο. Συγκεκριμένα αυτό που κατέθεσα όμως ήταν ένα, γιατί δυστυχώς μπορούσα να καταθέσω ένα πρόγραμμα λόγω του ότι η κάθε συμμετοχή γύρω από την Bushkia's Events που έγιναν τα Education ναι. Leaders Awards 2024 κοστίζουν γύρω στα 385 ευρώ. Τα οποία πληρώνει... Τα οποία η μία συμμετοχή είναι δωρεάν για δημόσιο φορέα. Ωραία. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτό υπόψη, συν ότι
Το πρόγραμμα αυτό το συγκεκριμένο ενθουσίασε και τους γονείς των μαθητών μας. Γιατί μιλάνε τα ίδια τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά παρουσιάζουν τη γνώση. Εξαιρετικό. Θα μιλάμε για παιδάκια νηπιαγωγείου, νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε πόσο όμορφο είναι όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και για εμάς τους ίδιους που το βλέπουμε και το ακούμε. Ναι. Μόνο που ακούω τις φωνούλες των παιδιών, τα χαμόγελα, τη φατσούλα τους όταν έβαζα στο προτζέκτορα το βιντεάκι που δημιουργήσαμε μαζί. Όλα αυτά είναι όχι απλά η πληρωμή μας, ό,τι καλύτερο μπορούσε να τύχει. Πότε ενημερωθήκατε ότι τελικά η Κέρκυρα και το Νηπιαγωγείο Ποταμού μπαίνει στο χάρτη και έχουμε πάρει ένα βραβείο? Ήταν γύρω στις 15-20 μέρες πριν από την 1η Ιουλίου που λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία. Ήρθε το, δειλά λοιπόν εγώ 27 Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, έκανα την δήλωση στα Education Awards 2024. Έβαλα το πρόγραμμα το οποίο είχα παρουσιάσει και σε μια ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων για τον Καποδίστρια. Και σκέφτηκα γιατί δεν βάζω αυτό που παρουσίασα στην ημερίδα και εκεί. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει τόσα πολλά προγράμματα και όπως έλεγε ο κύριος Αγγελόπουλος, έχω δημιουργήσει διαδρόμους εκπαιδευτικούς, τους οποίους μου λέει τα παίρνεις από εδώ, τα παιδιά τα παίρνεις από εκεί, χωρίς να τα μπερδεύεις. Βάζεις πολλά πράγματα. Και αυτό είναι η μαγεία του νηπιαγωγείου. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το πας και σε εθνικό επίπεδο και μπορείς να το πας και σε διαγωνιστικό. Και οι γνώσεις να είναι σαν μια ομπρέλα. Να ανοίγουμε μια ομπρέλα πάνω στη γνώση. Και τι ωραία που αυτά τα παιδιά τώρα πάνε στο δημοτικό έχοντας ήδη προσλαμβάνωσες που θα τα βοηθήσουν να συνεχίσουν. Και ξέρετε τι είναι ωραίο? Είναι ωραίο ότι νιώθουν ότι εγώ είμαι ο πρωταγωνιστής στη γνώση. Εγώ έχω βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Όταν ήρθε λοιπόν κυρία Σοφία Ψαρά, συγχαρητήρια, είστε νικήτρια, το κοίταγα και δεν το πίστευα. Φωνάζω τις συναδέλφους και μου λένε Σοφία, μπράβο, έχω την αμέριστη συμπαράσταση, ειδικά τα κορίτσια που είναι στο τμήμα μου και θέλω να τα αναφέρω, την κυρία Κομμάτα Βασιλική και την Πετρέλη την Ειρήνη. Ωραία. Οι οποίες μαζί δουλέψαμε όλο αυτό το πρόγραμμα. Κάποιος λίγο περισσότερο, κάποιος λίγο λιγότερο, δεν έχει σημασία. Μετά από μια καλή συνεργασία έρχεται και ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν το πιστεύαμε. Ενθουσιάστηκα, μετά με καλέσανε για τηλεφωνικός, με ενημερώσανε πώς θα παραλάβω το εισιτήριό μου. Μια εκδήλωση με πάνω από 250.000 προσκεκλημένους. Παρακαλώ. Ένα επίπεδο πανεπιστημιακούς, ιδιωτικούς φορείς, επιστήμονες, το οποίο είναι αυτό που ανέφερα και στα social media, ότι ήταν ένα εισιτήριο για να δω και άλλους δρόμους και να μπορώ του χρόνου να είμαι ακόμα καλύτερη και ενεργή στον χώρο. Τι άλλο θα περιμένουμε του χρόνου να κάνετε εκεί στον διαγωνισμό? Το σκέφτεστε ήδη, είμαι σίγουρη. Ήδη έχω βάλει στο πλάνο τι άλλο θα μπορούσα να παρουσιάσω. Ναι. Να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα έγιναν. Φυσικά. Από τη βράβευση, παρακαλώ, αν είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Για πρόσωπο σπουδαίο, μεγάλο ιστορικό, τον Ιωάννη Καποδίστρια, τα αφιέρωμα αυτό. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, κόμις και κυραίος της Ελλάδας, έγινε κυβερνήτης πολύ σπουδαίος. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα πολύ 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 παλιά, το 1776, το παππούδον τη γενιά. Σπούδασε γιατρός, έγινε πολιτικός, πρώτα στη Ρωσία. Ήταν υπουργός και έγινε κυβερνήτης μοναδικός. Επέστρεψε στη χώρα μας με όνειρα πολλά. Η Ελλάδα ήθελε να ελευθερωθεί από την τουρκική σκλαβιά. Ήρθε σε σχολείο. Προστάτευε ο Φραμά. Προστάτευε ο Φαρνά. Και τους φτωχούς βοηθούσε. Και διάσε πολλά. Πολλοί όμως δεν τον πίστευταν. Η οικογένεια Μαυρομιχάλη του στέρισαν τη ζωή. Έτσι ένα πολύ έσω από την εκκλησία στον άφλιο το σκότωσαν. Έγραψε ιστορία. Αυτά όλα τα μάθαμε και γράψαμε βιβλία. Να συγγραφέ όλους εμάς. Και ζωτή τον πιαγωγείο. Στο μουσείο πήγαμε να δούμε από κοντά το εξοχικό του σπίτι και πάματα προσωπικά, έπιπλα και πίνα και σίδωνα, γραφείο και βιβλία, ακόμα και τα γυαλιά που είχε για να διαβάζει, νόμους και ιστορία. Μία λάμπα είδαμε εκεί, παλιά.
φλιτζάνια και τσαγέρες. Γραφεία πολυθρόντες και σπάριες δεζιέρες. Ακόμα και το οικόσιμο της οικογένειάς του. Και στον κήπο είδαμε όλη τα γαμά του. Όλο αυτό το βίντεο το έχετε επιμεληθεί εσείς? Ναι. Και τα κείμενα και όλο αυτό το οποίο είδαμε, τις φωτογραφίες, όλο ό,τι είδαμε. Εργατόρες, εδώ είναι οι ώρες λοιπόν, γιατί δεν είμαι και τεχνικός σε όλα αυτά τα ζητήματα. Με σεμινάρια και επιμορφώσεις διαρκή, που έχουν διάρκεια και χρόνια, έχω φτάσει σε ένα αποτέλεσμα να μπορώ εξαιρετικό να διαχειριστώ. Εξαιρετικό και το κείμενο. Πολύ συγκινητικό το να ακούς τα παιδιά να μιλούν και τον Καποδίστρια, και είμαι σίγουρη ότι αυτά τα παιδάκια δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Συμφωνώ. Είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Συμφωνώ. Αυτός και ο τίτλος που έδωσα όταν έκανα τη συμμετοχή, δήλωσα τη συμμετοχή στα Education Awards, ήταν ότι μέσα από παιχνίδι και τρόπο βιωματικό, τον κόσμο όλο γνωρίζω και γνώσεις κατακτώ. Έτσι βγήκε στην οθόνη του event Μα τώρα, κύριε Ψέρα, επειδή μιλάμε για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, εσείς πολύ καλύτερα από μένα γνωρίζετε ότι οτιδήποτε δώσει στα παιδιά βιωματικά, πολύ πιο εύκολα θα το ακριβώς καταλάβουν, θα μείνει εντυπωμένο από το να τους το διαβάσεις, να το διαβάσουν τα ίδια σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ακριβώς. Εδώ είναι απίστευτη δουλειά που έχετε κάνει. Συνυπάρχουμε με τα παιδιά. Έτσι. Δεν υπάρχει θέση του αρχηγού και του κατώτερου. Τι ωραίο. Είμαστε ομάδα. Και μέσα στην ομάδα των παιδιών, για να μπορεί να γίνει όλο αυτό, έχω εντάξει και τους γονείς. Εξαιρετικό και αυτό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σε άλλο πρόγραμμα που δουλεύουμε, ευρωπαϊκό, το οποίο πέρσι πήραμε εθνική ετικέτα ποιότητος. Ναι. Ευελπιστούμε και φέτος να γίνει αυτό. Η αγωγή ποταμού σκίζει. Στο πρόγραμμα λοιπόν, χαρακτηριστικό ήταν ότι έπρεπε να παρουσιάσουμε την Κέρκυρα με έναν τρόπο να ταξιδέψουμε τους εταίρους μας, ναι, στο νησί. Οπότε εμπνευστήκαμε την απίδαλο ναύς, η οποία είναι και το σύμβολο της Κέρκυρας. Την δημιουργήσαμε, φτιάξαμε ένα καράβι, ναι, η απίδαλο ναύς, ναι, το πλοίο χωρίς πιδάλιο, το οποίο ταξιδεύει με το νου. Έτσι ταξιδέψαμε κι εμείς σε Κύπρο, Ρουμανία, Πολωνία. Ναι. Και αυτή την απίδαλο ναύς είχα να θέσει στους γονείς κάθε απόγευμα να πηγαίνουν με τα παιδιά τους, το οποίο είναι ένα μεγάλο πλοίο. Τι ωραίο. Και να βλέπετε τώρα τους γονείς να φωτογραφίζονται με τα παιδιά στα αξιοθέατα της Κέρκυρας. Κάποια στιγμή θα σας στείλω υλικό να το δείτε. Ναι, πραγματικά, ναι, ναι, με συγκίνησαν. Και να φεύγουν αγκαλιά με το πλοίο στην πλατεία, στο κανόνι, στη Βλαχέρενα, παντού. Δεν είναι εξαιρετικό όμως, ναι, αυτό. Και γελούσαν και οι γονείς και είχαν ανυπομονησία οι γονείς. Έτσι, μπράβο. Για μέρα είναι η σειρά μας να πάρουμε την απίδαλο ναύς. Βέβαια. Και χρόνο με τα παιδιά, επικοδομητικό χρόνο. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Συνδυάζεται πάρα πολλά πράγματα. Έτσι εκμεύεται η γνώση και η γνώση μένει. Έτσι. Αυτό τον τρόπο. Είναι το σπουδαιότερο. Εκείνο το βράδυ. Τα συναισθήματα όταν ανεβήκατε για να παραλάβετε το βραβείο. Θα σας πω, όλος ο χώρος ήταν κάτι για μένα πρωτόγνωρο. Έχω συμμετάσχει και σε άλλα βραβεία. Είχαμε βγει και σχολείο πρώτο και είχα πάει με την κυρία Γεωργοτάτη Σωτηρία, που είναι σχολικής μας σύμβουλος, στην Αθήνα, στην παιδική Χελμέπα. Ήταν όμως πολύ διαφορετικό, γιατί ήταν ο κόσμος και οι γνώσεις των ανθρώπων που μοιράζονταν μαζί μας την εμπειρία τους, ήταν τρομερή. Ένιωσα ότι ανεβαίνω σε ένα παλάτι εκπαιδευτικό, να το πω έτσι. Ναι. Όταν ήρθαμε
σε επαφή με πανεπιστημιακούς, γιατί πριν έγινε έτσι ένα καλωσόρισμα, ναι, με ένα μπουφέ που είχαν, ήταν τρομερά οργανωμένη όλη η εκδήλωση. Μέχρι λοιπόν να βγει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου να προλογίσει και να πει το πολύ ωραίο ότι αν θέλουμε να πάει μπροστά η Ελλάδα πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, έτσι είναι, στην παιδεία. Έτσι είναι. Στην παιδεία. Έτσι είναι. Ήταν όλα μαγικά. Όλοι ήμασταν συγκινημένοι και το πιο σημαντικό από όλο αυτό είναι ότι συναναστράφηκα και γνώρισα και αντάλλαξα τηλέφωνα και πληροφορίες με ανθρώπους τους οποίους εύχομαι να έχω συνεργασία στην επόμενη σχολική χρονιά και για πολλές σχολικές χρονιές. Εγώ περιμένω να δω τώρα τις γιορτές όλες. 28, 25, ό,τι κάνετε. Εγώ θέλω να το βλέπω. Είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Προσπαθούμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και η ηθική επιβράβευση είναι αυτό. Ναι. Τα χαμόγελα τα δικά σας, των παιδιών μας, των γονιών μας. Τώρα, εμείς νιώθουμε πραγματικά περήφανοι για αυτή την κατάκτηση. Γιατί είναι μια διαδρομή. Την εμπνευστήκατε, την υλοποιήσατε. Συμμετείχαν τα παιδιά που είναι σπουδαίο. Και ήρθε και η επιβράβευση. Οπότε. Και πείτε μου για το Make-A-Wish όμως, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Ναι. Με τις ίδιες συναδέλφους που είπα και πριν και με την υποστήριξη, πρέπει να το τονίσω αυτό, γιατί σε κάθε δράση, όταν έχεις και τους ανώτερούς σου, προϊστάμενούς σου, να σε επικροτούν για αυτό που κάνεις και να σου λένε ότι προχώρησε. Και αν κάτι γίνει λάθος, είμαστε εδώ. Έτσι. Πρέπει να πω λοιπόν και για τη Διευθύντρια Εκπαίδευση, την κυρία Σαββίδου, mm-hmm, και για την σχολική μου σύμβουλο, την κυρία Γιώργοτά, και συνεχίζω με τις εξαιρετικές συναδέλφους Πετρέλη και Κομμάτα. Δημιουργήσαμε λοιπόν εδώ και 4-5 χρόνια, βοηθάμε στο Make-A-Wish να αγοράσουμε αστέρια. Έτσι. Τα αστέρια της ευχής για τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες, να εκπληρώσουμε την ευχή ενός παιδιού. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε και στο διαγωνισμό που κάνει το Make-A-Wish. Και φέτος είχαμε δεύτερη μεγάλη χαρά λοιπόν, να μας πούνε ότι βγήκε το πρώτο βίντεο το δικό μας πανελλαδικά. Και τον Οκτώβριο θα πάμε να παραλάβουμε και το βραβείο για το Make-A-Wish. Και ειδικά για αυτό τον οργανισμό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Και το μήνυμα που περνάμε στους μαθητές μας. Αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο οι διακρίσεις που είναι ως επιστέγασμα των προσπαθειών. Είναι το τι περνάτε στην ψυχούλα των παιδιών. Ναι. Πώς και εσείς ως νηπιαγωγή εκπαιδευτική παράλληλα με τις οικογένειες ενισχύετε συναισθήματα και σκέψεις που δεν είναι αυτονόητα στην εποχή μας. Δεν και είναι. Πρέπει να ενισχύονται πλέον. Δεν είναι. Πρέπει. Είναι αυτό που είπατε και προλογίσατε, ότι οι γονείς δεν έχουν χρόνο να ασχολούνται πολύ με τα παιδιά τους. Όταν λοιπόν κάνω την πρώτη συνάντηση γονέων με τον αγιασμό, τους λέω ότι εδώ είμαστε δεύτερες μανούλες για τα παιδιά. Και να πω κάτι ακόμα για τα δικά μου τα παιδιά, τα είχα χαρεί όταν τα είχα στον νηπιαγωγείο. Μετά πήρανε το δρόμο τους. Και δεν προλαβαίνει ο γονιός να είναι στη δουλειά του. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί είναι η φύση της εργασίας μου τέτοια και είχα τα παιδιά μου έστω αυτά τα δύο χρόνια. Οπότε αυτό που λέω στους γονείς είναι ότι είμαστε δεύτερες μητέρες και αυτό που λέω στις συναδέλφους που έρχονται, γιατί κάθε χρόνο όπως σας είπα αλλάζουμε, είναι ότι είμαστε εδώ να χαμογελάμε όλοι παρέα για ένα καλό αποτέλεσμα, να συνεργαστούμε και το παιδί του κάθε ενός είναι μοναδικό. Μπορεί εγώ να έχω 20 και 25 παιδιά στο τμήμα, αλλά πρέπει να τα δω σαν ξεχωριστή οντότητα. Και αυτό που λέω και στους γονείς και στις εκδηλώσεις που κάνουμε, ότι είμαι αυστηρή. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιδί θα είστε στην καρέκλα σας, δεν θα σηκωθείτε και θα τα ακούσετε τα ίδια, με την ίδια προσοχή όλα τα παιδιά. Γιατί όπως το δικό σας παιδί έχει αξία, έχουν και του διπλανού. Α, θέλω να τα λέμε πιο συχνά, κυρία Ψαρά. Πολύ ευχαριστώ πάρα σήμερα. Πολύ, χαρά μου. Χαρά μου να μιλάω για κάτι που αγαπάω. Συγχαρητήρια, εγώ θα πω. Συγχαρητήρια πραγματικά σε μια εποχή που κυριαρχούν αρνητικές ειδήσεις σε πολλά επίπεδα, μας κάνετε να νιώθουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Και είναι σπουδαίο. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, ότι αν θέλουμε να επενδύσουμε, πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Εμείς, σαν εκπαιδευτικοί, είμαστε οι φορείς για να φέρουμε τα παιδιά στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε πάντα καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε, εγώ θεωρώ, πολύ σύντομα. Εύχομαι να τα ξαναπούμε και να έχουμε πάλι ευχάριστα και ωραία. Πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Τι ωραίο μέρος να λέμε και κάτι ευχάριστο, εν πάση περιπτώσει, γιατί μάλια η γλώσσα μου να γκρινιάζω συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο πρώτο βήμα. Τρίτο μέρος της εκπομπής. Έχω ενθουσιαστεί με αυτό που άκουσα νωρίτερα την κυρία Ψαρά. Πραγματικά, φωτισμένη εκπαιδευτική σε μια Ελλάδα που πολλές φορές λέμε ότι δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν με μεράκι, με πάθος να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά αυτής της ηλικίας, αυτό το οποίο είδαμε στα 23 λεπτά, δεν μπορεί να περιγράψει το πόσο σπουδαία δουλειά γίνεται. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και το βραβείο κέρδισαν, αλλά κυρίως κατάφεραν αυτά τα οποία τους έδωσαν ως γνώση στη χρονιά του νηπιαγωγείου να μην είναι κάτι που θα ξεχαστεί, αλλά που θα συντροφεύει τα παιδιά σε όλη τη ζωή τους. Αλήθεια, μετά από αυτό που είδατε, μπορούν τα παιδάκια αυτά να ξεχάσουν ποιος ήταν ο πρώτος κυβέρνητης της Ελλάδας? Όχι. Και πάμε στα άλλα, τα οποία δεν είναι ωραία. Είναι η καθημερινότητά μας όμως. Δώρα Σπρέ στο στούντιο. Εγώ να μην χαλάσω. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κύριε και καλή εβδομάδα σε όλους. Να μην χαλάσω την όμορφη ροή των ευχάριστων ειδήσεων. Το περιμένω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και όπως είπες και εσύ, είναι πολύ σημαντικό ότι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν στο σχολείο τα παιδιά το βιώνουν τόσο ευχάριστα, που αυτό, όπως είπες πολύ σωστά, θα τα συντροφεύει και τα χρόνια μετά. Βιωματικά, θα... Δώρα, βιωματικά. Γιατί είναι πολύ άδικο να μην κάνουμε μνήμα σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Δεν λέω ότι είναι όλοι, αλλά είναι ένας μεγάλος αριθμός που πέραν του ωραρίου τους επενδύουν στα παιδιά μας, στην ψυχή των παιδιών μας, στη γνώση των παιδιών μας, στο αύριο. Είναι άδικο για αυτούς. Και πραγματικά, εγώ θέλω οτιδήποτε υπάρχει σε αυτή την κάμερα να το αναδεικνύουμε. Για να υπάρχει ένας σεβασμός. Για να γίνονται και παραδείγματα προς μίμηση. Έτσι. Λοιπόν, να σε πάω σε μια ακόμα ευχάριστη για τους εργαζόμενους αυτούς είδηση. Mm-hmm. Καθώς αύριο κοινοποιείται η απόφαση και άμεσα επιστρέφουν στις θέσεις τους οι συμβασιούχοι, οι οποίοι θυμίζουμε ότι είχαν αποχωρήσει από υπηρεσίες του Δήμου τις προηγούμενες εβδομάδες. Μετά λοιπόν το δικαστήριο στο Λασίθι που δήλωσε αναρμόδιο, είχαμε μια αρνητική εξέλιξη και αναρμόδιο να κρίνει, ο εργατολόγος ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση των συγκεκριμένων συμβασιούχων εργαζομένων, ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, έφερε την υπόθεση σε δικαστήριο της Αθήνας, το οποίο έκρινε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επανέλθουν στις θέσεις τους. Άρα λοιπόν άμεσα ξεκινούν και πάλι την εργασία τους και θα συνεχίσουν να εργάζονται οι Ρώμου μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου του 2025. Σημαντικό. Είναι σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους. Και για τους ανθρώπους και για τις αυτοδιοικήσεις. Προφανώς, γιατί θυμίζω ότι εργάζονται σε νευραλγικές υπηρεσίες, υπηρεσία καθαριότητας, η πολιτική προστασία, τμήμα καθημερινότητας, υπηρεσία πρασίνου. Να σου πω, άρα στην υπηρεσία καθαριότητας επιστρέφουν οι συμβασιούχοι και έρχονται πλάς 36. Και έχουμε άλλους 32. Έχουμε άλλους 32. Το 36, εγώ έβαλα 4 και εσύ. Δεν είπα 104. Ναι, όχι. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός. Εννοείται. Και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κέρδισαν, όπως ακούσαμε, το δικαστήριο, είναι έμπειροι πια στις θέσεις τους. Θα συνεχίσουν να υπηρετούν το πόστο τους, υπηρεσίες που γνωρίζουν. Ωραία. Και εμείς βεβαίως ως πολίτες, ως δημότες, θα απολαμβάνουμε καλύτερες υπηρεσίες. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ελπίζουμε. Διότι να σου πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Και να μην σου πω ότι ίσως το πρόβλημα της ίδρευσης είναι το μεγαλύτερο αυτήν την περίοδο. Έχουμε πολλά. Έχουμε το κυκλοφοριακό, την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ίδρευση. Όμως η ίδρευση είναι πάρα πολύ βασικό. Και τα απορρίμματα. Ίδρευση και απορρίμματα. Αρέσει ή δεν αρέσει, γιατί εδώ είμαστε για να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Σε αυτή την περίοδο που μιλάμε, έχουμε χτυπήσει κόκκινο. Δυστυχώς. Είναι μια εικόνα που δεν τιμά κανέναν μας. Και ειλικρινά δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Από τον Άγιορδη, οι επώνυμες καταγγελίες έρχονται βροχή. Είναι χωρίς νερό για 2 ημέρες, αν δεν απατώμε. Και επίσης στο Γαστούρι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Θυμίζουμε ότι προ 3 εβδομάδων έγινε μια γεώτρηση. Βρήκα νερό, ικανοποιητική ποσότητα. Ικανοποιητική για, για ένα συγκεκριμένο τμήμα του χωριού. Διότι είναι τόσες πολλές οι ανάγκες της περιοχής Ηρώ, που οι γεωτρήσεις στερεύουν, τα σπίτια και οι επιχειρήσεις μένουν χωρίς νερό. Ερώτηση, προσέξτε τώρα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη. Ότι υπάρχει πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα με χαμηλά τη στάθμη του νερού είναι δεδομένο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις, Δώρα μου.
οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που άλλως σκάει πολλά λεφτά. Ασφαλώς. Έτσι, δεν είναι χωρίς νερό. Το πώς βρίσκουν το νερό δεν είναι δική μου δουλειά. Ούτε πονώ κάτι. Λέω ότι μπορεί να προμηθεύονται οι άνθρωποι, να το πληρώνουν. Δεν λέω, δεν αφήνω υπονοούμενα. Όμως. Θησαυρίζουν τα βιτία, Ιρώ, αυτό συμβαίνει. Τα νοικιαζόμενα, τα ξενοδοχεία που δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτό. Ναι. Τα καταστήματα. Από το ένα γόρδι έφυγαν πελάτες, δεν πλήρωσαν. Ναι. Δηλαδή, πού θα πάμε. Μα και στο Γαστούρι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Να σου πω ότι θα γίνει μια προσπάθεια πάλι με νέα γεώτρηση, να πάει πιο βαθιά μια γεώτρηση που ήταν στα 50 μέτρα, θα πάει στα 75. Δεν θυμάμαι τώρα, αναφέρεται ο Δήμαρχος, θα δούμε τις δηλώσεις που μας κάνει στη συνέχεια. Όμως είναι μέρες που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πολλές μέρες πια. Το πρόβλημα δεν λύνεται, αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, σήμερα είναι το Γαστούρι, μετά είναι ο Αηγόρδης, μετά έρχεται ο Σταυρός, η Αγία 10. Στο Βορρά επίσης, λέει ο κύριος Βάρελης, εσύ έκανες το ρεπορτάζ, η κατάσταση είναι τραγική. Είναι, ναι. Και το πρόβλημα δεν λύνεται, επιδεινώνεται. Ναι. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα στο Γαστούρι. Εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, θα κόψουν, η δημοτική επιχείρηση θα κόβει το νερό το βράδυ. Καλά, σοβαρολογούμε τώρα. Θα το κόβει. Μα είναι λύση. Κάποιες ώρες. Προφανώς είναι λύση ανάγκης αυτή τη στιγμή. Θα κόβει το νερό και γίνονται και αυστηρές συστάσεις για τις κατασπατάλεις του νερού. Και αναφερόμαστε στις πισίνες κυρίως, γιατί υπάρχουν και πισίνες. Αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα, έτσι δεν το συζητώ. Όπως και να έχει, το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Χωρίς αυτό δεν ζούμε, δεν υπάρχει ζωή. Εγώ καταλαβαίνω. Μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορούμε να έχουμε έλλειψη αυτού του αγαθού. Συγγνώμη, να κόψουμε το νερό το βράδυ, αν αυτή είναι η λύση που λέω ότι για να το προσωρινά, κάνουμε. Προσωρινά δεν γίνεται αλλιώς. Μια οικογένεια που έχει μωρό. Μια οικογένεια που έχει ηλικιωμένο, κατάκητο. Μια οικογένεια που έχει έναν άνθρωπο άρρωστο. Πώς θα μείνει χωρίς νερό, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Θα μου πεις ποια είναι η λύση, κυρά μου. Δεν είμαι εγώ εκλεγμένη για να την πω. Λέω όμως, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα του προβλήματος, ότι αυτό δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση και πρέπει να σου πω. Να μαζεύουμε στα μαστέλα το νερό. Από ό,τι φαίνεται, όπως μας εξήγησε και ο Δήμαρχος. Πρέπει να υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα λειψιδρίας. Υπάρχει. Ξεκίνησαν οι ζέστες και πιο νωρίς φέτος. Έχουμε και υπερκατανάλωση. Με δεδομένο ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός του νησιού. Με συγχωρείτε, δεν το ξέραμε αυτό. Εκτός και αν αποφασίσουμε ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχουμε υπερκατανάλωση νερού και πάρα πολλούς τουρίστες, άρα αυξημένα σκουπίδια, δεν θέλουμε τον τουρισμό. Δηλαδή, ακραίο. Είναι αυτό που λέμε η φέρουσα ικανότητα. Εντάξει, τώρα ενός τόπου. Να σου πω κάτι. Τη φέρουσα ικανότητα συζητάμε 30 χρόνια. Ναι. Ήμουν 9 και γέρασα. Ναι, αλλά υπάρχει σαν θέμα, έτσι. Ναι, αλλά δεν το έχουμε λύσει. Όμως το ίδιο είχαμε και πέρσι. Κάθε χρόνο σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο τουριστών. Τι θα γίνει. Και με τα απορρίμματα και με το νερό. Τι θα γίνει. Είναι εικόνα αυτή. Όχι, δεν είναι εικόνα. Το παραδέχεται, θα ακούσουμε αργότερα, το παραδέχεται και ο κύριος Σπύρονης Νεράντζης ότι. Φταίνε οι πολίτες προφανώς, αλλά εμείς έχουμε την ευθύνη ως Δημοτική Αρχή. Ο πολίτης φταίει, ξέρεις πότε. Γιατί έκανα και εγώ ένα ρεπορτάζ το Σάββατο και είπα και για τη δική μας τη στάση των πολιτών. Αν ο πολίτης βλέπει άδειους κάδους, κλεισμένα καπάκια και πάει και τα μολάει όπου βρίσκει, έχει δίκιο. Αλλά μετά τον COVID και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η σημερινή δεν έκανε αναδιάταξη των κάδων ή μετά την περίοδο Νικολούζου που μαζεύτηκαν όλοι κάδοι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να φταίει ο πολίτης όταν όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Το να πετάει όμως ογκώδη, εκτός από απορρίμματα, το να πετάει ογκώδη στρώματα και ένα σωρό πράγματα, ήδη υγιεινής και τα προσκαθίσματα κτλ. Το έδειξα κι εγώ το Σάββατο και είπα ότι αυτό η κάδη ήταν άδειη. Και απεξηγνόταν χαμός. Αυτό είναι θέμα πολίτη, συνείδησης. Αλλά δεν μπορεί να φταίει για όλα αυτό ο διεσμήρος ο πολίτης. Και αν είναι 10 που δημιουργούν το πρόβλημα, οι υπόλοιποι τι φταίνε. Σωστά. Τι δεν είναι εικόνα αυτή. Να παρακολουθήσουμε, αν θέλεις, δηλώσεις του κυρίου Δημάρχου που αναφέρεται στο θέμα της ίδρυψης. Βεβαίως. Ακούστε, έχουμε πρόβλημα σοβαρό στην ίδρυψη και δεν είναι μόνο το ένα χωριό ή το άλλο. Έχουμε γενικότερο πρόβλημα πτώσης της στάθμης της υπόγειας υδροφορίας και η μία μετά την άλλη οι γεωτρήσεις από τις οποίες αντλούμε νερό σε διάφορες περιοχές στερεύουν. Αυτό είναι το πρόβλημα ενώπιον του οποίου βρισκόμαστε. Αυτό το οποίο προκύπτει ως συνέπεια να στερείται το ένα χωριό ή μια τουριστική περιοχή νερού είναι αποτέλεσμα της ακριβώς της πτώσης της στάθμης της υπόγειας υδροφορίας που οδηγεί πολλές από τις γεωτρήσεις να μην έχουν νερό να αντλήσουν.
Η πτώση της στάθμης της υπόγειας υδροφορίας είναι αποτέλεσμα δύο παραμέτρων. Είχαμε μειωμένες βροχοπτώσεις, που είναι η βασική αιτία παραγωγής του νερού και εμπλουτισμού της υπόγειας υδροφορίας. Και το άλλο είναι ότι έχουμε αυξημένες καταναλώσεις. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε αυξημένες καταναλώσεις και εξαιτίας και των υψηλών θερμοκρασιών, που είναι ασυνήθιστα υψηλές και για τον Ιούνιο και για τον Ιούλιο. Ενώπιον αυτής της κατάστασης βρισκόμαστε και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μερικοί νομίζουν ότι αρκεί να πατήσεις ένα κουμπί ή να έχεις διάθεση καλή για να λύσεις το πρόβλημα. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς είναι σύνθετο το πρόβλημα, έχει βάθος, έχει ανυπέρβλητες δυσκολίες και παλεύουμε υπό αντίξωες συνθήκες στα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ και η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Οι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Κάνουμε το καλύτερο, κάνει το καλύτερο η επιχείρηση με τα συνεργεία της για να ανακουφίσει τις περιοχές που έχουν πρόβλημα. Είτε χρησιμοποιώντας κάποια εναλλακτική λύση, είτε παίρνοντας νερό από γειτονικές περιοχές, είτε κάνοντας νέες γεωτρήσεις. Έχουν γίνει τρεις νέες γεωτρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες έχουν αποδώσει καλά αποτελέσματα και γίνονται και ρυθμίσεις οι οποίες μοιράζουν, με τις οποίες ρυθμίσεις μοιράζουν το νερό στις διάφορες περιοχές, έτσι ώστε τουλάχιστον κάποιες ώρες του 24ωρου να υπάρχει νερό στα σπίτια και στις τουριστικές επιχειρήσεις, αν δεν μπορεί να υπάρξει νερό ολόκληρο το 24ωρο. Άρα, τι επιλογές έχετε, να κόβετε την υδροδότηση κάποιες ώρες τη νύχτα? Κοιτάξτε, έχουμε σκεφτεί όλα τα σενάρια και όχι, αυτό δεν αφορούν προς το παρόν την πόλη. Στην πόλη η υδροδότηση είναι κανονική. Έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες υδροδότησης και εκεί που υπήρχε πρόβλημα το Μάιο. Τα ψηλά σημεία της πόλης δεν έχουν πλέον το πρόβλημα αυτό, δεδομένου ότι σε γενικές γραμμές ελέγχεται το δίκτυο αυτό που είχαμε αποκαλέσει σουρωτήρι και εξακολουθεί να είναι σουρωτήρι και κάνουν αγώνα οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΚ για να κλείσουν τις μεγάλες απώλειες αυτού του δικτύου, απώλειες οι οποίες είναι συχνές και πυκνές παντού στο χώρο και ιδιαίτερα στο κεντρικό αγωγό που συνδέει τις γεωτρήσεις της Χρυσίδας με τις δεξαμενές της ανάληψης και τις δεξαμενές της ανάληψης με το δίκτυο διανομής, το οποίο φτάνει μέχρι το νοσοκομείο. Αυτή η κατάσταση έχει ελεγχθεί στην πόλη της Κέρκυρας, αλλά έχουμε τώρα πολλά νέα μέτωπα σε χωριά και σε τουριστικές περιοχές. Τα μέτρα τα οποία είναι υπόψη μας και υπόψη της επιχείρησης είναι τα κλασικά τα οποία λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιορισμός με ώρες της παροχής νερού, έκκληση προς τους κατοίκους, επαγγελματίες και επαγγελματίες για περιορισμό της κατανάλωσης, ιδιαίτερα τον περιορισμό της σπατάλης και έκκληση να μην χρησιμοποιείται νερό του δικτύου για να γεμίζουν οι κολυμβητικές δεξαμενές, οι πισίνες, τον οποίο ο αριθμός έχει υπέρμετρα μεγαλώσει και δεν αντέχει τον αριθμό των πισινών αυτών, των κολυμβητικών δεξαμενών, το δίκτυο το οποίο έχουμε σε ολόκληρη την Κερκυραϊκή Ήπεθρο. Η κατάσταση τίνει να γίνει ίδια με πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Έχουμε τα προβλήματα στη Λευκάδα, έχουμε προβλήματα στα Γιάννενα, έχουμε προβλήματα στην Καλαμάτα, έχουμε προβλήματα στην Κρήτη, έχουμε προβλήματα σε νησιά του Αιγαίου. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα μας, αλλά και αλλού. Μας έρχονται μηνύματα από την Ιταλία που έχουν αντίστοιχα προβλήματα και από την Ισπανία. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα στην περιοχή της Μεσογείου, το οποίο σχετίζεται με τον χαμηλό δίχτυ βροχοπτώσεων της προηγούμενης περίοδου, της προηγούμενης χειμερινής περίοδου, που έχει επηρεάσει την στάθμη της υπόγειας υδροφορίας σε συνδυασμό με τις αυξημένες κατανάλωσεις για τις ανάγκες του τουρισμού αυτών των περιοχών, όλων των περιοχών της Μεσογείου, οι οποίες κατακλείζονται από εκατομμύρια τουριστών που κατεβαίνουν από την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Ότι υπάρχει θέμα, όπως λέει και ο Δήμαρχος, είναι αληθές. Έβλεπα στον Αντένα ένα ρεπορτάζ σε πανελλαδικό επίπεδο για τα νησιά κυρίως, που έχουν σοβαρά ζητήματα λειψιδρίας. Σοβαρότατα. Νησιά του Αιγαίου κυρίως. Ναι, που ούτως ή άλλως και στο παρελθόν είχαν θέματα. Βέβαια, εκεί είχαν πάντα θέματα. Αλλά τώρα είναι διονγκωμένα. Εδώ η Λευκάδα σου λένε με δελτίο. Αλλά στο χάρτη μπήκαμε κι εμείς. Μπήκε και το Ιόνιο. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Και τώρα που ξεχνάμε την περίπτωση των φραγμάτων, αν μη τι άλλο. Ο κύριος Γκίκας λέει
Με αφορμή και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που είπε ότι να δούμε το θέμα από μηδενική βάση τη σύνδρευση στην Κέρκυρα. Γιατί τον ρώτησε το Σάββατο το βράδυ. Λέω, ρε παιδί μου, άμα έχουμε κάτι που έχει δρομολογηθεί, υπάρχει χρηματοδότηση τουλάχιστον για ένα μέρος της λύσης του προβλήματος, γιατί το αφήνουμε. Θα μου πεις, είναι η θέση του κ. Γκίκα αυτή. Εδώ λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα το δούμε από μηδενική βάση. Δηλαδή το ξαναδούμε όλο από την αρχή. Και προσέξτε τώρα. Πότε θα το δούμε. Πότε θα αποφασίσουμε. Έτσι, Ρώμη, τώρα δουλευόμαστε. Θα... Μα συγχωρείς πάρα πολύ. Πόσα χρόνια τα ακούμε δηλαδή τώρα αυτό. Πόσα χρόνια τα ακούμε. Δηλαδή κάποιος δουλεύει. Μας δουλεύουν τώρα. Μας δουλεύουν. Ο ένας χαρακτήρισε φαραωνικό το έργο. Ναι. Και μπορεί πιθανότατα έτσι να ήταν, διότι δεν προχώρησε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν γίνεται. Εκεί όμως κατατμήστηκε το έργο και είπαμε ότι ξεκινάνε κάποια πράγματα. Από πέρσι η περιφέρεια έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, για τη Χρυσίδα, για την Απαλάτωση, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, που ενώ έχει μπει το νερό στα βλάκια, δεν έχει ξεκινήσει. Έλα, με αυτό σου λέω ότι προφανώς αλλάζει ο σχεδιασμός. Είναι προφανές αυτό. Ναι, το θέμα είναι ότι αν αλλάζει ο σχεδιασμός, που προφανώς δεν είναι μόνο πολιτική απόφαση, αλλά θεωρώ ότι και ο Περιφερειάρχης και Δήμαρχοι και ο Πρωθυπουργός θα πάρουν επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση για την όποια επόμενη κίνηση, να είναι άμεσο ότι είναι. Δεν το δούμε σε 15 χρόνια. Αυτό λέω. Θυμίζω ότι κάναμε 25 χρόνια. Ναι. Πόσα χρόνια είναι, 25-30 χρόνια που αποφασίστηκε ως επιλογή τα φράγματα. Αποφασίστηκαν τα φράγματα ως επιλογή. Ωραία. Μου στέλνουν μήνυμα Ουγκάντα η Κέρκυρα. Σκουπίδια, νερό. Έχει άδικο κόσμος. Κανένα άδικο δεν έχει, γιατί είναι δύο βασικά θέματα. Ξέρεις, το λένε τα οποία πρέπει να είναι λυμένα. Οι οποίοι δεν πολιτεύονται. Δεν έχουν λόγο να υποστηρίξουν τον έναν ή να υποστηρίξουν τον άλλον. Σκέψου μόνο τη δυσφήμιση. Εντάξει. Τη δυσφήμιση του τόπου, έτσι. Σκεφτώ, να σε πάω σε άλλη μια εικόνα τώρα, να δούμε ένα μποτιλιάρισμα στη Μητροπόλη του Μεθοδίου. Ναι, με. Έχουμε πει κατ' επανάληψη, είχαν γίνει και συσκέψεις προσφάτως υπό τον κύριο Δήμαρχο, για το ζήτημα της Μητροπολή του Μεθοδίου. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι. Και το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα. Πάντα υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Δες αυτή την εικόνα. Όλα τα τουριστικά λεωφορεία, τα αστικά λεωφορεία, τα υπεραστικά λεωφορεία περνάνε από εκεί. Ωραία. Γίνεται αυτό που γίνεται, γιατί η κίνηση είναι αυξημένη και έχεις και ένα ασθενοφόρο, θα το δεις στην πορεία. Ένα ασθενοφόρο το οποίο δεν μπορεί να περάσει. Από πού να περάσει, με συγχωρείς. Εδώ πέραν των λεωφορείων βλέπω ότι είναι τριπλοπαρκαρισμένο. Εντάξει, ναι. Τι εντάξει είναι. Και φρακαρισμένα μπροστά εξαιτίας των τουριστικών λεωφορείων όλα τα αυτοκίνητα είναι σημειωτών. Θα μου πει κάποιο κύριο και το ασθενοφόρο. Πού είναι η τροχέα. Και εγώ σου λέω ότι έχει ένα τροχονόμο και σφυρίζει. Μα δεν υπάρχει όμως. Δεν είδαμε έναν τροχονόμο σήμερα. Και εγώ δεν το είδαμε και εσένα και σφυρίζει. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα, ή ότι δεν έχει λυθεί το κυκλοφοριακό τόσα χρόνια. Και αλήθεια είναι αυτό που λες. Είναι να λέμε φταίει τροχιά για όλα. Ωραία, αυτό για που λες είναι αλήθεια. Όμως δεν υπάρχει πουθενά τροχέα. Μα δεν υπάρχει. Δώρα μου, κοίταξε να σου πω. Εννοώ για την κυκλοφορία. Πρόσεξε. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει η τροχιά στην κυκλοφορία. Θέλουμε την τροχιά στα φανάρια. Θέλουμε την τροχιά να ρυθμίσει. Ορθώς, πρόσεξε, δεν διαφωνώ εγώ. Θέλουμε την τροχιά εδώ. Πόσα εκατομμύρια έχει αυτή η τροχιά που πάει. Μα με συγχωρείς. Προσωπικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να υπάρχουν τροχονόμοι εκεί. Να υπάρχουν τροχονόμοι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια καμία δημοτική αρχή δεν έλυσε το πρόβλημα. Ναι. Σε αυτό δεν δηλαδή, θα διαφωνήσω. Να βγάλουμε τροχονόμο από εκεί που υπάρχει ανάγκη, να τον πάρουμε στη Μεθοδίου, γιατί τόσα χρόνια σφυρίζουν ανέμελα κάποιοι. Ωραία. Λοιπόν. Εμείς ρωτήσαμε τον Δήμαρχο. Μας είπε λοιπόν ότι η δημοτική αρχή εξετάζει, λέει, το ενδεχόμενο. Και το γνωρίζουμε από προηγούμενες δηλώσεις του, να εφαρμοστούν τα μέτρα που με σχετική επιτυχία εφαρμόστηκαν και πέρυσι επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Είναι προσωρινά πέρυσι, και πρόσεξε. Πέρυσι περίζαμε όμως, ε. Πέρυσι δεν μας αρέσαν τα μέτρα. Πρόσεξε. Ναι. Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Ναι. Και επίσης για πολύ συγκεκριμένο χρονικό και το διάστημα. Πρωί τι θα γίνει. Τι θα γίνει το πρωί. Ωραία. Το πρόβλημα αυτό είναι το πρωινό. Δεν είναι το απόγευμα. Κατάλαβες τι σου λέω λοιπόν τώρα. Το θέμα δεν είναι προσωρινά να βρούμε μία λύση. Και να εφαρμοστούν και νωρίτερα οι Ρώμου, γιατί βλέπεις ότι είμαστε στο απροχώρητο. Δεν χρειάζεται να μπει Αύγουστος για να το καταλάβουμε. Τώρα μου, δώσουν το λυρικό και όλοι αυτό, όσοι παρκάρουν εκεί να πάνε να παρκάρουν στο λυρικό. Να προχωρήσει η επιλογή των περιφερειακών χώρων στάθμευσης επιτέλους. Να ξεκινήσουμε να βλέπουμε ότι διαμορφώνονται αυτοί οι χώροι ως επιλογή και από εκεί και πέρα το βλέπουμε για τη μετακίνηση των οδηγών και των επιβατών των γιοταχή αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης. Ας ξεκινήσουμε από κάπου. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική κάθε μέρα, δηλαδή ζοριζόμαστε υπερβολικά στο δρόμο. Θέλω να πω και κάτι άλλο με αφορμή ένα περιστατικό
το οποίο συνέβη σήμερα με οδηγό του υπεραστικού κρέα. Θα το λέγαμε γι' αυτό, ναι. Θέλω να το πούμε τώρα, γιατί μη σταυρώσετε, ρε παιδιά, μέσα στον άνθρωπο. Για όνομα του Θεού, ζαλίστηκε ο άνθρωπος. Και έχουμε περάσει τους οδηγούς γενναίες 14. Ναι. Ζαλίστηκε αυτό ο άνθρωπος. Συνέβη. Η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι είχε αφυδατωθεί ο οργανισμός του. Κάτι του συνέβη, τέλος πάντων, κάτι απλό. Δεν ναι. ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Όμως ο άνθρωπος πάνω στο τιμόνι, έτσι, για λίγη ώρα έχασε τις αισθήσεις του άνθρωπος και συνέβη αυτό το πράγμα. Λέει, πήρε παραμάζωμα τα γιώτα, όχι το αυτό. Ναι, τα... δηλαδή, προσέξτε. Συμβαίνουν τώρα, αυτά. Συμβαίνουν. Ένα επαγγελματίας οδηγός είναι έμπειρος. Δεν το έκανε επίτηδες, δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, μην κρίνουμε με το παραμικρό κάποιοι στα social media. Πάρα πολύ εύκολα να κρίνουμε όπως. Χωρίς να δούμε καταρχήν τι συνέβη. Τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε αυτό. Τι συνέβη. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε γνωστή τηλεπερσόνα στην Αθήνα, με γαλιά και εκπομπές, για να μην πω το όνομά της, λιποθύμησε μέσα στο αυτοκίνητο, σε δρόμο ταχύς κυκλοφορίας στην Αθήνα, και έγινε ακριβώς το ίδιο. Ναι. Το ήθελε η γυναίκα να το προκαλέσει. Όχι, δεν το ήθελε. Σας παρακαλώ πολύ. Μιλάμε δηλαδή για έναν επαγγελματία οδηγό λεωφορείου του υπεραστικού κτέλ, που σημαίνει ότι έχει πολλά χρόνια στην πλάτη του εμπειρίας. Και αλίμονο. Περαστικά να πούμε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος να είναι καλά, περαστικά του. Έτσι. Και αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, τι ένα να λεπτό λέει το κοντρόλ. Τι θέλετε να μου πεις, ένα λεπτό. Δεν έχω να σου πω τίποτα παρά μόνο ότι. Wow, κύριος... ξεκινάνε οι θερινές εκτόσεις. Ξεκινήσανε ναι. σήμερα. Ναι. Ωραία. Διαρκούν μέχρι τέλος Αυγούστου για όποιον. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί κόσμος, πολλοί καταναλωτές περιμένουν αυτή την περίοδο ήρω για να ψωνίσουν. Τα καταστήματα της Κέρκυρας είναι κατάλληλα και ιδανικά για τις επιλογές του κόσμου. Διαθέτουν μεγάλη ποικιλία και σε καλές τιμές. Να προσέχουν τις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομίζω ενδεχομένως να μην υπάρχουν και τέτοια περιστατικά στην Κέρκυρα, γιατί τα πρόστιμα είναι αυστηρά ούτως ή άλλως. Και επειδή είναι μια μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε. Καλό είναι λοιπόν να τιμήσουμε τα εμπορικά καταστήματα της Κέρκυρας αυτό το διάστημα. Όσοι λοιπόν θέλουν να αξιοποιήσουν την περίοδο των θερινών εκτόσεων, αυτή είναι η ιδανική περίοδος. Ξεκινούν από σήμερα και όπως είπαμε, ολοκληρώνονται στα τέλη Αυγούστου. Ωραία. Λοιπόν, αναλυτικά όλα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων 9. Νταν Σπύρο Ζουνιάτη. Ενημερώνεστε καθ' όλη τη διάρκεια τη μέρα στα artmediacorp.gr. Έρχεται σύμφωνα. Oh. Είχε αφωνία. Μια χαρά τώρα θα στα πει μια χαρά, λοιπόν. Δεν ξέρω ποιο παιδιά μα ματιάζει. Αλλά να ξέρετε ότι ακόμα και αν κλείσει τελείω η φωνή μα, μιλώντα για μένα, κύριε ερωτηματούλα, ευτυχώ είναι μια χαρά. Ακόμα και με νοηματική εδώ θα είναι. Ακόμα και με νοηματική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις σε πολύ λίγο, Ματούλα Ανδριώτη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπημένο σημείο της Δευτέρας, αγαπημένη ώρα. Φέρτε μου χάντρες θαλασσιές, να κρεμάσουμε. Φίλη μου, Κατέρινα, ξέρει τι μου στέλνει. Διότι ήρθε το κορίτσι, μιλάει, αλλά μιλάει ήρεμα, σιγά. Ποιος σε μάτιασε, παιδί μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχω κάνα 2, 3, 4, 5, 6 στο μυαλό μου. Αλλά και εγώ άλλους τόσους, βάλε. Αλλά... μπορώ να σκεφτώ ότι αυτός ο χρωματικός συνδυασμός είναι μας για κάθε Μύκονο. Φορά. Δηλαδή είναι για Μύκονο. Και Μύκονο. Δεν δείχνω το ότι φοράς από κάτω, γι' αυτό το λέω το Μύκονο. Εγώ δεν το λέω το για, είπαμε να μην τα πούμε όλα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Εξαιρετικά. Είδες τώρα, χαμηλά, όμορφα, ήρεμα. Θέλω να σου πω ότι κάποιοι είναι πολύ χαρούμενοι που μιλάμε εμείς έτσι χαμηλά και όμορφα. Κάποιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάρα πολύ, ναι, ναι. Κάνουν το σταυρό τους. Πώς είσαι? Καλά. Νερό έχετε? Εμείς ναι. Πίνετε? Αγοράζουμε. Αγοράζετε. Αλλά τουλάχιστον έχουμε στεμπρίσει μας. Κάνετε μπάνιο? Μου είπαν εκτός από τα μαστέλα να πάρουμε και λάτες. Γιατί είναι αυτό το πράγμα? Χρυσίδα. Καστελά. Εγώ μιλάω για εκεί που ξέρω, έτσι, ναι. Γιατί είναι κοντά στο δικό μου. Χρυσίδα. Καστελάνη. Γαστούρι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Άπλητος ο κόσμος. Δεν μπορεί Κέρκυρα να δεις. Γαϊγόρδης. Γιατί, παιδιά? Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι. Οι σωλήνες όμως που είναι έξω από το σπίτι μου που τρέχουν ντάνες νερό, ντάνες νερού και ξεχυλίζει και πέφτει και φεύγει, τρέχει το νερό. Πόσο καιρό τρέχει. Πώς? Πόσο καιρό τρέχει. Τι πόσο? Πόσο καιρό? Τι τρέχει τόσους μήνες, δεν τα έχουμε ξαναπεί.
Δηλαδή, συγγνώμη. Έχει ξαναπεί, εγώ λέω ότι η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως. Ναι, αλλά αυτά τα παλαιώματα, δηλαδή αυτό ο Σωλήνας που σκάφτηκε όλη μια πλευρά αυτού του δρόμου, τώρα περνάνε την άσφαλτο και το ξαναέσκαψαν. Από την άλλη μπάντα. Βάλει το αθλητικές ειδήσεις, βάλει τοπική επικαιρότητα, μετά βάλει αθλητικές ειδήσεις. Από την άλλη μπάντα που είναι ο Σωλήνας του νερού, δεν μπορεί να αλλάχθει αυτό. Δεν μπορεί να φτιαχθεί αυτό ο Σωλήνας. Χάνονται τόσα γαλόνια νερού και δεν έχουμε στο σπίτι μας νερό να κάνουμε ένα μπάνιο. Ωραία, Κέρκυρα να δει. Το χάλι συμφωνώ, εγώ παντού. Για παντού, απλά και εκεί που είναι ξέρω πρόβλημα, και το βλέπω. Διότι εγώ καταλαβαίνω ότι έχει πέσει στάθμη του νερού. Είναι απόλυτα λογικό αυτό το οποίο λέει η Δημοτική Αρχή και ισχύει όχι μόνο εδώ δυστυχώς. Αλλά από την άλλη πλευρά, είτε ο επισκέπτης, είτε ο μόνιμος κάτοικος, έχει μωρό παιδί, έχει ηλικιωμένο, έχει άνθρωπο με προβλήματα υγείας, είναι δυνατό να μην έχουμε νερό? Νερό, νεράκι. Απλά με τα χέρια. Όλα τα προβλήματα που είναι πολλά. Το νερό μας, παιδί μου. Και δεν το έχουμε πισίνες για να γεμίζουμε. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται και να σου πω και κάτι. Παρακαλώ. Εδώ μεταξύ πληρώνουμε και τους λογαριασμούς. Άσχετο, αλλά μια και το λέμε του 22,23 μπήκαμε, του 23 τους πληρώνουμε. Να περιμένεις. Σιγά σιγά. Γιατί αυτό ήταν ντροπή που συνέβαινε. Έτσι. Ακόμα έτσι πληρώνουμε. Εντάξει. Εντάξει, πληρώνουμε τα περσινά. Εντάξει. Πού ξέρει ο άλλος εγώ πόσο νερό χρησιμοποίησα τον Νοέμβριο του 2023. Όχι, να μου πεις η ρολέλα, θες να φωνάξω. Όχι, μη φωνάξει, θες να κλείσει η φωνή σου, παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσο νερό κατανάλωσα εγώ τον Νοέμβριο του 2023. Άμα βρει το υδρόμετρο, ναι, και είναι σε εμφανές σημείο και δουλεύει κτλ., και θα σου πει. Άμα τώρα θα μου πει για το 23. Ναι, για το 23, γιατί μπορεί να έχει τρόπο να το εντοπίσει. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Υπήρχαν οι λογαριασμοί, αλλά δεν είχαν φτάσει σε εμάς, καταλαβαίνεις. Ναι. Εκδίδονταν οι λογαριασμοί. Εκδίδονταν. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, λίγο η κινησούλα μας το πρωί, όσο είμαστε εκεί από Βριώνη. Χθες Κυριακή. Από Διασταύρωση για Μπενίτσες και πέρα. Κυριακή χθες, απόγευμα, 8 η ώρα, μου μετέφερε άνθρωπος της περιοχής. Εδώ από τις εγκαταστάσεις μας. Ερχόταν από κάτω για πόλη σημειωτών. Ναι. Σημειωτών. Ναι, σημειωτών. Ναι. Από πόλη προς τα έξω αέρας. Ναι. Από εδώ προς την πόλη. Μόνιμο το πρόβλημα. Να πάρουμε ποδήλατο. Όχι, θα υδρώνω. Δεν μπορώ. Πώς θα πάω να πιω καφέ μετά? Δεν είναι αυτό, βρε Σύρο. Δηλαδή, κατεβαίνεις στην πόλη. Άντε να βρεις το πάρκι. Στους δίπλο, τρίπλο, πεντάπλο παρκαρισμένους. Ναι. Στους άσχετους. Σε αυτούς που το παρκάρουν όπου θέλουν. Σε αυτούς που το αφήνουν όπου θέλουν. Γιατί έχουμε πάρκινγκ και δεν τα αφήνουμε. Όχι, χρυσή μου, αλλά να σου πω κάτι. Προτιμώ να κάνω 10 λεπτά να ψάξω παραπάνω για πάρκινγκ. Ναι. Να τα αφήσω που να είναι. Εσύ. Δεν είναι όλοι έτσι. Ναι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω χαιρετισμούς στον κύριο Αλέκο και στην κυρία Αγγελική. Τους είδα στο σούπερ μάρκετ, μου είπαν ότι μας βλέπουν πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Αλέκο και κυρία Αγγελική. Καλό μεσημέρι. Μην τα λέω εγώ, εμένα με βλέπουν. Εσύ πού είσαι και δεν σε βλέπουνε? Πού πας εσύ? Εγώ. Πού πας εσύ? Εδώ είμαι. Α. Γιατί φωνάζετε πριν με τη Δώρα? Για το νερό. Για το πάρκινγκ. Να φωνάζει κάποιο, αφού δεν μπορώ να φωνάζω εγώ, α φωνάξει τη λέξη. Να φωνάζω εγώ και μετά ξανακλίνει η φωνή. Όχι, εσύ μη φωνάζει. Γι' αυτό είπα θα κάτσω με νοηματική. Η Δώρα είναι ακόμα εντάξει η φωνή? Καμπάνα. Ας φωνάζει λίγο η Δώρα. Λοιπόν. Φωνάζουν και οι τηλεθεατές μαζί μας, γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Κάνω τι? Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Κάνω χτες ζάπινγκ και πετυχαίνω σε ένα ξένο κανάλι. Ναι. Τένις. Ποδοβόλεϊ. Και λέω, ρε παιδιά, ποδοβόλεϊ. Βάλτε και ένα ποδοτένις. Να το δω λίγο πώς είναι οπτικά, να το καταλάβω αυτό το άθλημα. Πώς παίζει. Καημός μας έχει μείνει αυτό. Καημός μας έμεινε αυτό το πράγμα. Καημός. Να πάμε και στα αθλητικά τώρα. Άλεξε την πάρα, βάλει αθλητικές ειδήσεις. Τώρα ήρθε η ώρα να πούμε αθλητικές ειδήσεις. Ήρθε η ώρα, λοιπόν. Πάμε να δούμε την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18 που εξασφάλισε ο Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος. Μπράβο στο Χριστόφορο, μπράβο στο παλικάρι μας. Ο επισήμανε τον αθλητή του Μακιτζίλιου, νυν του Παύλου Σκορδίλη, πήρε την πρόκριση και συμμετοχή βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18. Εδώ είναι με το γιο του Παύλου Σκορδίλη. Και εξασφάλισε την πρόκρισή του και εκείνος με άλμα 460, κατέκτησε την τρίτη θέση στα τοφάλια που πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα. Και γίνεται το 23ο μέλος της εθνικής ομάδας που θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 του 24. Εδώ ο Στέλιος Σκορδίλης, όπως σας είπα, που τον συνόδευσε και ανέλαβε και να τον κουτσάρει στα τοφάλια. Και ο πρώτος στόχος ήταν βεβαίως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οπότε υπάρχει και συνέχεια.
Να συνεχίσω όμως με το Στίβο, μια και ξεκίνησα με αυτό, και να πάω στη Μελίνα Ζάρακα και τον Αρσένη Κουλούρη, οι οποίοι κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγκεκριμένα, η Μελίνα Ζάρακα, η οποία σημείωσε επίδοση 12-82, με αρκετά αντίθετο άνομο στην τελευταία έκτη προσπάθειά της, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κορασίδων K18 στη Σλοβενία. Στη φωτογραφία και η Μελίνα που έκανε το μικρό ρεκόρ με 13-17, δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, στην κατηγορία K18. Στη φωτογραφία και ο Αρσένης Κουλούρης, ο οποίος έκανε επίδοση 14-94, ενώ είχε πολύ μεγάλο άλμα στην πρώτη του προσπάθεια πάνω από τα 15, αλλά ήταν λίγο άκυρο. Το φετινό του ρεκόρ είναι 15-42 στο άλμα τριπλούν και μια επίδοση που τον κατατάσσει στην 8η θέση όλων των εποχών στην κατηγορία K18 στην Ελλάδα. Και τα δύο παιδιά αυτά με πάρα πολλές δυνατότητες θα αγωνιστούν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων K18 για αυτό το έτος 2024. Αλλάζω. Αλλάζουμε. Να πάω καράτε. Να πάμε. Να πάμε. Έχω πολύ καράτε σήμερα. Πολύ μ' αρέσει. Καταρχήν θα πάω στο κορίτσι μου, τη Μαρίσια Παπαδοπούλου. Καλά, εντάξει, αυτό το και κορίτσι. Τον επίσης απίστευτο, με τρελαίνει το επώνυμο του Χρήστου Χαλάστρα. Με τρελαίνει. Εμάς έπρεπε να λένε Χαλάστρα. Βγήκαμε μία φορά μαζί στην εκπομπή και λέω: ο Χαλάστρας θα τα χαλάσει όλα. Και πραγματικά πάνε στου αγώνες, τα χαλάει όλα, παίρνει το μετάλλιο και γυρίζει. Και λέει: κυρία Ματούλα, η Γουρλού. Ευχαριστώ, παιδί μου. Μπράβο, κυρία λοιπόν, Ματούλα Γουρλού. Μία ανάσα από το χάλκινο μετάλλιο οι αθλητές του Σόλαρ, Μαρίσια Παπαδοπούλου και Χρήστος Χαλάστρας, στο Παντελήνιο Πρωτάθλημα Καράτε Εφήβων, Νεανίδων και Νέων Ανδρών Γυναικών. Έφτασαν πάρα πολύ κοντά τα παιδιά στην πηγή. Εδώ είναι όλοι σχεδόν οι αθλητές που συμμετείχαν. Η Μαρία Αναστασία Παπαδοπούλου, μετά από 4 παιχνίδια, έφτασε στην πηγή. Αγωνίστηκε για το χάλκινο μετάλλιο, δεν τα κατάφερε. Ο Χρήστος Χαλάστρας στην κατηγορία νέων ανδρών κατέκτησε την 5η θέση, παίζοντας και αυτό στο τελικό για το χάλκινο μετάλλιο, καθώς κέρδισε 2 παιχνίδια και έχασε άλλα 2. Ωστόσο, αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Από πολύ μικρή. Έχει ναι, εξαιρετικές η Μαρίσια ήταν η πρώτη αθλήτρια του Σόλαρ και ναι. Μάλιστα είναι ένα παιδί που έχει φορέσει τα εθνικά μας χρώματα, ένα παιδί που έχει πάει σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι αθλητές όπως ο Αλέξανδρος Μωραϊτής, η Λιδία Τσίνα, η Σοφία Μιχάη και προσπάθησαν πάρα πολύ στους αγώνες αυτούς, δεν είχαν τα παιδιά, παιδιά. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Και μια και είπα για καράτε, θα σε πάω στην πολύ όμορφη επίδειξη που έγινε στους κοινοπιάστες από το καράτε Αχιλίων. Πολύ μου άρεσε και μάλιστα ο Βασίλης Ζαμπλάκος ανακοίνωσε εκείνη την ώρα στην Έλενα Πουλημένου. Αγαπάμε Έλενα Πουλημένου, το λέω ότι μόλις κατέκτησε το δεύτερο της Dan. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έγινε. Σήμερα θέλω να σου πω ότι στην εκπομπή αθλητικής θα δείξω ένα πολύ μεγάλο μέρος, σχεδόν όλο το μέρος της επίδειξης που έκανε ο Σύλλογος Καράτε Αχιλίων εκεί στους κοινοπιάστες. Ωραία. Όλα τα παιδιά από τα πιο μικρό μέχρι τα πιο μεγάλα. Βέβαια κάποια στιγμή ο Βασίλης Ζαμπλάκος τον βλέπουμε, ναι. Δάσκαλος ο Σενσέι, μπήκε με το γιο του να κάνει ναι. κάποιες ασκήσεις. Φόραγε ένα προστατευτικό βέβαια ο γιος, έφαγε μια λίγο πιο δυνατή από τον μπαμπά. Εκεί που ήμουν έτοιμη να πάω και εγώ στο καράβι. Όχι, όχι, να πας, εσένα δεν θα σε βάζουμε. Να πάω στην Έλενα εγώ. Ναι. Η Έλενα λοιπόν εξαιρετική, έκανε και κάποιες επιδείξεις μόνη της. Θα τα δούμε σήμερα στην εκπομπή Αθλητολογίες και της ανακοινώθηκε παρουσία όλων. Μπράβο. Ότι κατέκτησε το δεύτερο της Dan. Και ήταν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ έτσι όμορφα. Ωραία. Ξαναγυρνάω στίβο γιατί η συζήτηση τι είναι. Είναι καγκουρό η Λολέλα. Πάει από εδώ, πάει από εκεί. Η Λολέλα, πώς το πα. Ξέρεις τι, προσπαθώ να χαμηλώσω τη φωνή, να μην ανεβαίνω. Είναι δύσκολο. Και το Λολέλα είναι ωραίο. Πες το εσύ όπως θες, όπως και να το πεις μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε στο κορίτσι μου. Το απίστευτο ναι. Παναγιώτα Δώση. Ναι. Πήρε την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Όταν θα λάβει μέρος. Εσένα σκέφτηκα. Πώς, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, έλαβε την πρόσκληση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ότι θα είναι 24η αθλήτρια η οποία θα. Να το κορίτσι μου εδώ, το υπέροχο. Θα λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν μόλις μια θέση εκτός της πρόκρισης. Μετά, πριν από ένα 24ωρο, τις οριστικοποιήθηκαν οι συμμετοχές. Υπήρχε κάποια ακύρωση και έτσι λοιπόν, είδες, καμιά φορά που λέμε, βήτα αναπληρωματικής θαρελάς, μισελάς. Συγγνώμη. Όχι ρε εσύ, δεν είναι το ίδιο. Πώς από τους Ολυμπιακούς Αγώνες με πήγες στο στάρελάς. Πόσα χρόνια έχουμε να δούμε στάρελάς.
Θέλεις να φτιάξουμε ένα τέλειο, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή, εγώ δεν γίνω τα φαντασμαγορικά, τα ωραία, μου αρέσει. Για Star Ελλάς δεν μπορώ, αλλά για Ιόνιο να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου. Ιόνιο, τι κάνει. Με Star Ιονίου, ναι. Α! Ναι. Α. Θα παρουσιάσουμε, χαμός θα γίνει. Έτσι λέει ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, η Παναγιώτα θα είναι λοιπόν η δεύτερη Ελληνίδα στο ύψος, καθώς την πρόκριση έχει πάρει και η Τατιάνα Κούσιν. Μπράβο. Και θα λάβει μέρος για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην καριέρα της. Το κορίτσι μας το υπέροχο. Εγώ και μόνο βέβαια αυτή η διάκριση είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά την πιστεύω πολύ και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτού θα λέμε πολλά. Θα σου πω και με τον μπάσκετ. Χθες έβλεπα μπάσκετ. Συνέβη και αυτό. Η εθνική μας ομάδα πάει Ολυμπιακούς Αγώνες. Νίκησε την Κροατία, ο απίστευτος συγκινημένος Γιάννης Αντετοκούμπο. Πολύ ωραία η ομάδα. Εμένα μου αρέσει ο Βασίλης Πανούλης, γιατί είναι ένας προπονητής, πολύ λίγο καιρό προπονητής. Ναι, αλλά... αλλά νομίζω ότι επειδή είναι φρέσκος προπονητής. Το κάναμε, λέει, μόνη μας η ομάδα. 10 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, το κάναμε αυτό. Ναι, συμφωνώ. Μιλάει απίστευτα. Νομίζω ότι κουτσάρει τα παιδιά πάρα πολύ ωραία, γιατί τα ξέρει και γιατί ήταν παίχτης μέχρι πρόσφατα. Και νομίζω ότι αυτή η εθνική έχει πάρα πολλές προοπτικές, όπως για μένα έχει πολλές προοπτικές και ο Βασίλης Πανούλης σαν προπονητής. Ισχύει. Δεν μου λες, στο Παρίσι θα πάνε και αυτοί. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρίσι. Εκεί είναι τόσο καιρό και δεν θες να καταλάβεις ότι πρέπει να πάμε στο Παρίσι. Να πάμε. Πρέπει να πάμε στο Παρίσι. Φαντασμαγορική εκδήλωση της Άννας Αποστολοπούλου στο Δημοτικό Θέατρο. Περισσότερο από 100 κορίτσια έδωσαν το παρόν, μεταξύ των οποίων και τα κορίτσια που μας εκπροσώπησαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μάλιστα πήραν την 7η θέση. Στο δημοτικό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το τέλος που είναι οι απονομές των επάθλων κτλ. Θέλω να σου πω ότι ήταν πάρα πολλά παιδιά, έγινε ένας έτσι πολύ ωραίος χαμός. Και ήταν και κάτι πιτσιρικάκια μικρά-μικρά και λίγο πιο μεγάλα. Και ήταν μια πολύ ωραία έτσι γιορτή για την Gold Dance. Και τα κορίτσια είχαν στο τέλος η εμφάνιση ακριβώς που κάναν στο Ευρωπαϊκό. Την έκαναν και στο Δημοτικό Μπράβο. Θέατρο. Καταχειροκροτήθηκαν. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και την Κατερίνα Γαγκάδη, ξέρει εκείνη, και την Άννα Αποστολοπούλου πάρα πολύ. Ήρεμη δύναμη, εγώ θα σου πω. Η Κατερίνα, επειδή η συμμαθήτρια είναι απίστευτη. Αμάν αυτό το πράγμα που έχετε να λέτε, συμμαθήτρια. Συγγνώμη, εσύ δεν λες κάθε λίγο και λιγάκι, συμμαθήτριά μου, τι γενιά ήμασταν αυτοί. Να μην αρχίσω να λέω τη συμμαθήτριά σου τώρα. Να τι λες, λοιπόν, έχω πρόβλημα. Εγώ να μην πω δηλαδή για τι δικέ μου τι. Είναι Αναστασία, να το. Γιατί εγώ δηλαδή δεν μπορώ. Δεν είναι Αναστασία μου. Και το Βασίλη που θα έρχομαι το βράδυ. Ορίστε. Δηλαδή εγώ συγγνώμη δεν μπορώ να λέω για του μαθητέ μου και τι μαθητριέ μου. Να και έχω εξαιρετικούς. Αμέ. Εξαιρετικούς έχω. Αυτές οι γενιές, οι φουρνιές οι δικές μας, παιδί μου, γιατί είμαστε κοντά εμείς τώρα, δεν έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Ήταν εξαιρετικές. Ναι. Ένας και ένας. Ναι. Δύο δηλαδή. Ένας και ένας δύο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να δούμε τα μπετά. Θέλω να δούμε αποκλειστικές εικόνες, αποκλειστική Γράψτε φωτό. Μέρα και ώρα Νάτα. Που πέφτουν τα μπετά. Λοιπόν, για να δω πότε θα τελειώσουν. Έπεσαν τα μπετά για την κατασκευή του κλειστού του Κερκυραϊκού στις Ελκές. Το περιμέναμε βεβαίως. Είχε ανακοινωθεί πάνω από ένα χρόνο, 1,5, ότι θα δημιουργηθεί με χρονοδιάγραμμα 2 ετών. Γι' αυτό λέω εγώ. Πώς? Γι' αυτό λέω εγώ. Πέσαν τα μπετά να δούμε πότε θα. Μάλιστα. Το έργο που ανήκει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, η δημιουργία δηλαδή ενός σύγχρονου κλειστού προπονητηρίου, φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά. Θα δείξω στην εκπομπή Αθλολογία σήμερα το βράδυ και το βιντεάκι το αποκλειστικό με τις μπουλντόζες και τα μπετά και το χαμό που γίνεται εκεί. Το μόνο που μένει είναι να βάλεις τώρα ένα κράνος, να πας να δεις αν εξελίσσεται σωστά το έργο. Κοίταξε. Στο χρονοδιάγραμμα. Εγώ έχω φοβερούς ανταποκριτές. Σε κάνω εικόνα. Ναι, εγώ άνετα μπορώ. Το ξέρω. Και επειδή έχω μιλήσει και με τον υπεύθυνο του έργου ήδη. Όχι, ποτέ θα και τον μιλήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον ούπο, μαζί με τα κράνη μας να πάμε. Να σε κίτρινο βγαίνει το κράνος. Τι θέλεις, το πρόβλημα είναι. Όχι, ρε παιδί μου. Θα βάλεις κίτρινο γυαλιά λίγο... και πορτοκαλί το κράνος. Α, και έχει κίτρινο. Κόκκινο, θες κόκκινο. Τι θέλει. Κόκκινο το προτιμώ. Θα πάω εγώ σε γνωστό πολυκατάστημα να σου πάρω. Τι θέλει. Όχι, γιατί το κίτρινο λίγο χλωμιάζει. Χλωμιάζει. Να βάλω μόνο την κάσκα. Ποια κάσκα θα βάλω. Το κράτο, το κεφάλι, το κίτρινο. Αυτό σου λέω. Δεν θα βάλω και το γυλαίκο. Γιατί, σε εργοτάξιο πας. Πώς θα πας εσύ. Θα βάλω και το γυλαίκο. Θα πας με κόμιλφο ρούχο και. Με τι ρούχο θα πάω ήρω. Με κόμιλφο. Λέλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στο Παρίσι, δεν με ακούς. Θέλω να πω και κάτι άλλο κλείνοντας. Είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η οποία είναι αποκλειστική. Ναι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, ορίστηκε να γίνει αγώνας πρωταθλήματος ΕΣΚΑΒΔΕ, Λέων Καναλάκη.
Οι ομάδες έχουν διαλυθεί, έχουν αρχίσει οι παίχτες και φεύγουν. Πάμε εμείς, θέλεις. Περίμενε, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Όταν ήταν αρχικά να γίνει στο πρόγραμμα το Λέων Καναλάκη, ναι, το Καναλάκη είχε πει ότι δεν μπορούμε να έρθουμε διότι δεν μας βολεύουν τα δρομολόγια, υπήρχε απαγορευτικό. Δεν υπήρχε απαγορευτικό όμως τότε. Ωραία. Κατοχυρώθηκε λοιπόν τότε ο αγώνας υπέρ της κυριακής ομάδας, του Λέοντα Κέρκυρας δηλαδή. Θυμάμαι που μας το έχεις πει. Το Καναλάκι όμως πήγε στο αθλητικό δικαστήριο. Γι' αυτό το λόγο. Μα το Καναλάκι, προσέξτε, το Καναλάκι όμως. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή και να γίνει ξανά αυτό το παιχνίδι, κερδίσουν, χάσουν οι ομάδες, δεν αλλάζει κάτι. Mm. Το Καναλάκι λοιπόν πήγε στο ΑΣΕΑΔ και δικαιώθηκε. Mm. Και με απόφαση της ΣΕΟΚ ο αγώνας πρέπει να γίνει. Και να ρωτήσω τώρα εγώ. Ναι. Γιατί καθυστέρησαν οι αποφάσεις τόσο ώστε να φτάσουμε να γίνει 13 Ιουλίου οι παίκτες. Από όλες τις ομάδες έχουν ανακοινώσει ότι θα φύγουν, θα πάνε αλλού, νέα στέγη, έτσι. Ναι. Κάποιοι είναι σεζόν, δουλεύουν, έχει τελειώσει πώς το πρωτάθλημα εδώ και τόσο καιρό. Γιατί η απόφαση πάρθηκε τόσο αργά και ποιος είναι ο υπεύθυνος για να γίνει ένας αγώνας 13 Ιουλίου να κατέβουν ποιες ομάδες να παίξουν. Ναι. Συγγνώμη, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ένα εύλογο ερώτημα. Απόλυτα. Γιατί ήδη, ας πούμε, από την ομάδα του Λέοντα, τουλάχιστον τρεις παίκτες βασικοί έχουν ανακοινώσει ότι θα συνεχίσουν την καριέρα τους σε άλλη ομάδα όπως και μπορούσαν να κάνουν, έτσι. Οπότε τώρα πώς θα πάνε να παίξουν. Πώς θα πάνε να παίξει αυτή η ομάδα τώρα. Αυτή η απόφαση βγήκε, ωραία, δικαιώθηκε το Καναλάκι, ωραιότατα. Γιατί έγινε τόσο αργά, βρε παιδιά. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν έπρεπε μετά από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες το πολύ να τελειώσει αυτό το θέμα και έχουμε φτάσει να έχουν τελειώσει οι προπονήσεις εδώ και πόσο καιρό, να είναι καμίνι το κλειστό γυμναστήριο. Καμίνι πραγματικό και στο λέω εγώ. Και πού θες να παίξουν. Κλιματισμό έχει. Χειρολέλα με. Να παίξουν έξω. Θέλω να σου πω το εξής. Επειδή υπάρχουν προπονήσεις που παρακολουθώ στο κλειστό γυμναστήριο ακόμα και 10 η ώρα το βράδυ, mm-hmm. 10 η ώρα το βράδυ, είναι καμίνι, είναι σάουνα. Και καλούνται τώρα, και οι δύο ομάδες βέβαια, έτσι, το Καναλάκι που έκανε την προσφυγή και ο Λέων Κέρκυρας που απλά έχει κατοχυρωθεί το παιχνίδι βάσει της ΕΣΚΑΒΔΕ υπέρ του. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Ναι. Αφού το παιχνίδι δεν αλλάζει, είτε παίξουν είτε όχι. Ναι. Γιατί δεν λέει ο Λέων, εγώ δεν μπορώ να παίξω. Γιατί θα έχει αφαίρεση βαθμού. Θα έχει αφαίρεση βαθμού. Και ναι, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Άρα πρέπει να παίξει το όπως θέμα μας είναι έχει. Ότι θα βρεθεί μάλλον κάποιος τρόπος. Το θέμα είναι, βρε παιδιά. Όταν ξέρετε ότι υπάρχουν ερασιτέχνες αθλητές, δεν βάζει έναν αγώνα βρεϊρόμου 13 Ιουλίου που δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Να πάει να παίξει ποιο. Να κατέβουν πέντε παίχτες να παίξουν. Αλλά με ποιο σκεπτικό. Να αφήσουν τη δουλειά, να πάνε στο καμίνι, να παίξουν έναν αγώνα που αρχικά είχε κατοχυρωθεί έτσι, μετά έτσι. Και... Ας έπαιρνε μια απόφαση στο δικαστήριο ότι τέλος πάντων δεν είναι κάπως. Δηλαδή να γίνει ένας αγώνας μέσα Ιουλίου. Είμαστε σοβαροί και το πρωτάθλημα έχει τελειώσει εδώ και τόσο καιρό. Το δικαστήριο αυτό γνωρίζει τις συνθήκες των χώρων που διεξάγονται οι αγώνες. Δεν ξέρω εάν η ΕΟΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, που ναι. όρισε αυτό το να απορρίστηκε τελικά ναι. μέσω αυτής ο αγώνας, μπορούσε όλο αυτό να το είχε πάει λίγο πιο νωρίς. Ναι. Να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι είναι απίστευτο. Καλά, εγώ θα πάω, εννοείται που θα μείνω στον αγώνα, αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Εγώ θα πάω και θα κάνω τη δουλειά μου. Ο άλλος που θα παίξει με αυτές τις θερμοκρασίες. Και πρόσεξε, έχουμε και καύσωνα που έρχεται σε ραντάρια από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά. Παίξε λοιπόν εσύ στο κλειστό γυμναστήριο. Στις 2 το μεσημέρι το έχετε βάλει και τον αγώνα, αν δεν ώρα. Κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στις 2 το μεσημέρι. Εντάξει. Λοιπόν, Σάββατο λοιπόν μεσημεριάτικα, να πάνε όσοι παίχτες έχουν απομείνει, όσοι δεν είναι τραυματίες γιατί έχουν να κάνουν προπονήσεις κάποιο καιρό, έτσι, να παίξουν με το Καναλάκι για να γίνει ο αγώνας αυτός. Πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ΕΟΚ. Είναι είδηση πολύ τελευταία στιγμή, είναι τελείως φρέσκο και αποκλειστικό. Δεν με συγκίνει βέβαια εμένα το ότι είναι αποκλειστικό. Καλύτερα να μην υπήρχε καν αυτή η είδηση. Mm. Δεν είναι μια είδηση που. Δεν χαίρομαι πολλές φορές με τις αποκλειστικότητες εγώ. Και εγώ πολλές φορές θα δεν είναι ωραίο. Δεν, να λέω. Δεν είναι ωραίο να λες τέτοια πράγματα. Ναι. Και εμένα δεν μ' αρέσει τώρα ξαφνικά να δω μια εικόνα να στάζουμε όλοι μέσα σε ένα κλειστό γυμναστήριο και να πρέπει να βγει εις πέρας ένας αγώνας 13 Ιουλίου. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Δηλαδή εντάξει. Εντάξει, πολύ ωραία. Νομίζω. Πολύ ωραία. Όλα ναι, καλά. Νομίζω ότι υπήρχε μια. Κάπως λίγο δεν το πήραν πολύ στα σοβαρά, δεν το κοιτάξαν όσο έπρεπε. Υπάρχει εμπειρία και στην ΕΟΚ και στην ΕΣΚΑΒΔΕ. Πώς γίνεται να οριστεί ένας αγώνας 13 Ιουλίου. Εντάξει. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Είναι το Σάββατο, το ερχόμενο. Ωραία. Το μεσημέρι και θα δείξει πώς θα πάει το πράγμα. Το Σαββάτο θα μου πει εσύ. Εγώ δεν θα σου πω εγώ στο δελτίο ειδήσεων. Μούσκεμα θα είμαι εγώ. Εγώ θα μιλάω και θα τρέχει ο υδρότας. Θα σου κάνω και είναι τα ειδικά που είναι που τα βάζεις εδώ και
κάνεις έτσι. Ποια? Μπορούμε να είναι μυστηράκι. Τα Κινέζικα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν είναι δε μας αρέσουν οι όχι. Όχι. Είναι δροσερή χρυσή μου. Δεν μ' αρέσουν. Πάρε το άλλο και ψεκάσου το νερό. Να σας πω όμως και κάτι τώρα, γιατί έρχονται καύσωνες. Έρχεται καύσωνες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εγώ και κάποιοι άλλοι που έχουν κάποια άλλα θέματα. Άλλος έχει υπόταση, άλλος έχει θέματα, άλλος είναι σε ηλικία, άλλος έχει προβλήματα. Μου πάτε για μπάνιο, ηλικιωμένη, με προβλήματα, μόνοι σας. Μου βγαίνετε στον καύσωνα να μου κάνετε δουλειά, μου σκάψετε το χωράφι 11 η ώρα, 12 με τον ήλιο ντάλα και με το. Τώρα εντάξει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο για τις μεγάλες ηλικίες. Αλλά πρέπει, βρε παιδιά, το 40 που στην Κέρκυρα το νιώθεις, η Ρώμου 45, λόγω της υγρασίας, λόγω. Ρε παιδιά, λίγο προσοχή θέλει αυτές τις μέρες. Και γενικά, εντάξει, μέσα Ιουλίου είμαστε, τι δεν θα έχουμε τώρα. Θα ξανάρθουμε στη εβδομάδα. Θα δω. Άμα δεν κάνει πολύ ζέστη. Πάλι δεν μου απαντά συγκεκριμένα. Εδώ σε έχω ευάερα, ευήλια με τη δροσιά σου. Α, η αλήθεια είναι. Α, όχι, είμαι, έχει πολύ ωραία. Εγώ σε έχω εγκαταστάσει στο καναλάρα. Καναλάρα εδώ. Ναι, όχι, το μακρινό το πλάνο βάλει, το μακρινό. Έτσι. Έτσι. Εδώ δεν παίζουμε να ποδοτένει εδώ. Δεν παίζουμε εδώ να ποδοτένει εδώ. Στουντιάρα, παιδιά, θα διαμορφώσω το στούντιο και τον αγώνα του Σαββάτου. Να λε, όχι, δεν θα έρθω, κυρία μου. Να βάλουμε μια μπασκετούλα κάπου να γίνει ο αγώνα σε Σαββάτου. Ωραίο. Ναι. Είναι λίγο. Θέλαμε λίγο πιο ψηλό, γιατί είναι και. Δεν πειράζει. Θα, ναι, θα βάλουμε τις παιδικές τις μπασκέτες, τις χαμηλές. Πώς παίζουμε ποδοτένις, το ίδιο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ποδοτένις. Λοιπόν, και σήμερα θεολογίες επιστροφή. Ζητάω συγγνώμη για την προηγούμενη Δευτέρα, δεν είχαμε θεολογίες, αλλά δεν μπορούσε να η φωνή να βγει, οπότε δεν. Μα είναι δυνατόν. Δεν μπορούσαμε να τα πούμε. Λοιπόν. Και έχω και την άφηξη κούπες Ολυμπιακού, θα τη δείξω. Και αποκλειστική. Πότο, κούπε Ολυμπιακού. Μου πάει. Εγώ μια τέτοια κούπα μπορεί να την παίρνω. Θα πηγαίνω βόλτα. Εντάξει, έλα, τελειώσαμε. Βασίλη μου, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Και εσάς όμως ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα.